Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε εκεί, τι με τις γόβες και τα τέτοια, τα έργα σας. Ζηλεύεις. Άκου να δεις τι έγινε. Πώς να ζηλέψω τις γόβες, πώς να ζηλέψω, τι μου λες πρωί. Πρωί. Επειδή είναι πρωί τα λέω αυτά. Λινά, το ακούς. Λοιπόν, Βασιλόπουλε, ακούστε να δείτε. Λέω, τι κάνετε εδώ με τις γόβες και μου λέει, ζηλεύεις. Δεν είχα. Πώς να ζηλέψω τις γόβες. Δεν είχα καμία ελπίδα. Καμία ελπίδα να αναδείξεις τις ωραίες καινούργιες μου γόβες. Εγώ. Οπότε, τι να κάνω, αναγκάστηκα, μπήκα στην ανθούλα μου, προκειμένου να αναδείξει το υπέροχο υπόδημα. Έλα, πες κάτι. Έλα, πες κάτι. Εδώ λένε το αυτό τα αυτά. Τι λένε. Τι κάνεις, αυτό τα αυτά. Είναι η αδερφή εκπομπή. Ναι. Ώρα Ελλάδος 5.30, ώρα Ελλάδος 7. Υπάρχει βεβαίως, συνέχεια βεβαίως, εδώ. Βεβαίως. Δεν γίνεται να μπαίνουμε να μας λένε καλημέρα, καλή συνέχεια παιδιά και να μην έχουμε έτσι την επαφή μας που παίρνουμε τη σκυτάλη από την Ανθή και τον Ιορδάνη μας. Όχι βέβαια. Λοιπόν, μια παρέα είμαστε, παιδιά. Μια παρέα, μια ωραία παρέα είμαστε. Και θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι τις 10 παρά τρίτη 18 του Φλεβάρι. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Που ποτέ δεν ξέρουμε ποιοι γιορτάζουν. Εμείς οι δύο. Γιορτάζει ο Λέων σήμερα. Γιορτάζει και ο αγαπητός. Αποφάσισες να βλέπεις. Αποφάσισες να βλέπεις ποιοι γιορτάζουν. Ορτολόγιο. Μάλιστα. Δεν ξέρω κανέναν Λέοντα ή αγαπητό ή Λεοντάρι. Αγαπητό ξέρω. Ε? Αγαπητό ξέρεις. Ξέρω. Στο μικρό του όνομα. Στο μικρό του όνομα. Αγαπητός. Ναι. Πολύ ωραία. Ξέρω. Πολύ ωραία. Από λοιπόν, Θεσσαλονίκη. Παιδιά, δύσκολη μέρα σήμερα. Το νου σας γιατί έχουμε μεγάλες εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις και τη ΑΔΔΗ 24ωρη και στα μέσα μαζικής μεταφοράς με εξαίρεση. Τα τρένα, τα δρομολόγια των τρένων και του προαστιακού. Μάλιστα. Δηλαδή αυτά θα εκτελούνται κανονικά. Όλα τα υπόλοιπα, θα μας τα πει σε λίγο ο Σπύρος ο Φρεμεντίτης, τραβούν χειρόφρενο. Mm-hmm. Επίσης και στα δρομολόγια των πλοίων. Ναι. Κυκλοφοριακό κονφούζιο αναμένεται να έχουμε στους δρόμους της Αθήνας. Θα δούμε και τις ώρες τις οποίες έχουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις και πού θα γίνουν οι συγκεντρώσεις, τόσο εδώ όσο και στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες μεγάλες πόλεις. Ναι. Αντίδραση στο νέο ασφαλιστικό, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή. Ο κύριος Βρούτσης τον άκουγα χθες που μιλούσε στο εμπορικό επιμελητήριο Αθηνών. Φωνάζει. Ότι είναι δικαιότατο και ότι φέρνει μόνο καλά. Και όχι μόνο αυτό. Λέει ότι αυτό που ζητούν και οι ΑΔΔΗ και το ΠΑΜΕ είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ναι. Αντιδρούν ουσιαστικά στις διατάξεις του 16 του νόμου Κατρούγκαλου. Mm-hmm. Και έρχεται τώρα να κάνουν απεργιακή κινητοποίηση τώρα που έχετε ένα ασφαλιστικό το οποίο λέει ο Βρούτσης. Δεν έχει αρνητικές παρεμβάσεις. Δίνει αυξήσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Και καμία μείωση. Και επιμένει μιλάνε, ο κύριος Βρούτσης. Επιμένει για καμία μείωση, έχεις δίκιο. Και μιλάνε στην κυβέρνηση για επαγγελματίες εργατοπατέρες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΜΕ. Σωστά. Και εδώ ανάβει φωτιά. Και έχεις ό,τι έχεις στους δρόμους και τα λοιπά και τις κινητοποιήσεις και έχεις και την πολιτική αντιπαράθεση. Σωστά, την πολιτική φωτιά. Τώρα, και για άλλο θέμα. Λέγαμε, μου έλεγες κάτι για, τις λεωφοριολωρίδες. Ναι, αυτό και το δακτύλιο. Ναι, εντάξει, όσοι πρέπει να κινηθείτε, δεν έχουμε. Σήμερα δεν ισχύει ο δακτύλιος στους δρόμους της Αθήνας. Όπως επίσης μπορείτε να μπείτε ελεύθερα στις λεωφοριολωρίδες για να κινηθείτε, γιατί διαφορετικά αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Λοιπόν, πάμε σε σύνδεση. Πάμε. Είναι ο Σπύρος ο Φρεμεντίδης έτοιμος. Να όλα δούμε το απεργιακό δίκτυο για την δύσκολη μέρα. Και τι ώρα έχουμε τις συγκεντρώσεις, έτσι που είναι σημαντικό. Για πάμε. Σπύρο, καλημέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, παιδιά. Πράγματι, νομίζω στον πρόλογο είπατε ότι θα είμαστε μια ωραία παρέα σήμερα, μια μεγάλη παρέα. Αυτή την αίσθηση έχω κι εγώ, διότι θα δείτε τώρα πίσω μου την εικόνα που σας δίνουμε από την οδό Σταδίου, στις αρχές της πλατείας Ομονίας και με τη βοήθεια του Δημήτρη Τοπούλου θα δείτε και το κομμάτι που φορτώνει σιγά σιγά από την πλευρά της Εόλου και στο βάθος η 3η Σεπτεμβρίου. Είναι η εικόνα τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, στις 7 και 5 το πρωί, με την απεργία την 24ωρη των μέσων μαζικής μεταφοράς να έχει ξεκινήσει και μιλάμε βεβαίως για τους εργαζομένους στο μετρό, στα λεωφορεία, στον ηλεκτρικό, στο τραμ, στα τρόλεϊ. Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι από νωρίς βλέπουμε αυτοκίνητα, γιοταχή δηλαδή, τα οποία έχουν μέσα και 2 και 3. Σε πολλές περιπτώσεις. Ναι, γιατί σε πολλές λειτουργίες πήρε μου συνεννοήθηκε ο κόσμος. Για τα χείλη λοιπόν με πολλούς, επειδή, 2-3 επιβάτες. Ναι, λέει, εγώ κατεβαίνω προς Σύνταγμα να σας πάρω μαζί οι παιδιά. Και είναι 2 και 3 που πηγαίνουν σε διαφορετικά σημεία. Ναι. Αλλά με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται με ένα όχημα. Καλή είναι αυτή η συνεννοήση.
Λοιπόν, κάτσε Σπύρο, μισό λεπτό. Μισό λεπτό να πάμε στο σταθμό Λαρίσης. Γιατί έχουμε θέμα έχουμε με τα μια τρένα. Εξέλιξη με τα τρένα και τον προαστιακό. Έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα από αυτά τα οποία είπαμε λίγο νωρίτερα. Ελευθερία, τι θα γίνει τελικά? Γιατί ο κόσμος στέλνει τώρα μηνύματα. Τώρα και εκεί από νωρίς το πρωί... Από νωρίς σήμερα το πρωί υπάρχει ένα χάος εδώ στο σταθμό Λάρισης, διότι έχει έρθει κόσμος ο οποίος ταξιδεύει με τον ΟΣΕ προς Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καρδίτσα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, χωρίς καν να ενημερωθούν, ενώ καλούσαν από χθες έχοντας ενημερωθεί για την 24ωρη απεργία που θα έχουν κηρύξει τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λοιπόν, δεν τους απαντούσε κανείς στον ΟΣΕ, με αποτέλεσμα να φτάσουν σήμερα το πρωί στο σταθμό Λάρισης και να ενημερωθούν ότι δεν θα γίνουν δρομολόγια. Ο προαστιακός, ναι, μεν. Κινείται κανονικά, ο ΟΣΕ όμως που θέλει να κινηθεί και ο κύριος που έχω δίπλα μου και ο υπόλοιπος κόσμος που περιμένει εδώ καρτερικά στο σταθμό Λαρίσης από πολύ νωρίς, δεν θα μετακινηθεί. Έλα και έτσι είχαν και τα λεφτά τους πρέπει να σας πω. Αν μπορούμε να έχουμε κάποιον από την ΟΣΕ ή από το Υπουργείο Μεταφορών, ποια είναι η ενημέρωση που έχουν? Γιατί μέχρι πριν από λίγη ώρα άκουγα και στα δύο φορά στις πρωινές εκπομπές τους συναδέλφους. Με την τελευταία ενημέρωση για το παιδιακό δελτίο. Και πριν βγούμε εμείς και εδώ. Ακριβώς. Η εικόνα που είχαμε ήταν ότι προαστιακός και τρενοσέ θα κινηθούν κανονικά. Τώρα έχουμε μια νέα εκδοχή, αλλά έχει ξημερώσει. Τρενοσέ είναι ο προαστιακός. Τρενοσέ είναι ο προαστιακός. Ναι. Ο προαστιακός κινείται κανονικά. Ναι. Ο ΣΕ δεν είναι κυκλοφορεί κανονικά. Λοιπόν, ο ΣΕ δεν είναι. Γιατί απεργούν οι σταθμάρχες. Ρώτα λίγο. Να πάω Καρδίτσα. Καρδίτσα. Λοιπόν, χθες παίρνω τηλέφωνο και μου λένε 7 και 20 έχει τρένο. Ναι. Έρχομαι τώρα εδώ λοιπόν με τη γυναίκα μου και την κόρη μου, μας φέρανε εδώ στο σταθμό. Μας λένε 3 άτομα τώρα, 4 άτομα εδώ πέρα, αρχηγοί, οι σταθμαρχοί, να πούμε κάνανε απεργία. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τι είναι λογικό αυτό το και πράγμα άρα, τώρα? Άρα σας λένε για 4 άτομα να σταματάει ολόκληρη... Όχι. Και λένε δεν ξέρουν πότε. Τι είναι αυτό? Δηλαδή 4 άτομα να κυβερνάνε το κράτος. Είναι κράτος αυτό? Σας παρακαλώ. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι μπάχαλο. Δηλαδή, να σας πω κάτι, ο άνθρωπος πήρε τηλέφωνο, ενημερώθηκε. Εγώ έχω τώρα από τα εχθές να πούμε άρρωστος άνθρωπος, να πούμε περιμένω εδώ εκεί λοιπόν. Και πότε τώρα θέλω να φύγω καρδίσα και μας λένε... Πώς το λένε τον κύριο, Ελευθερία? Πώς το λένε τον κύριο? Πώς είναι το όνομά σας? Παναγιώτης έχουμε ζήσει. Κύριε Παναγιώτη, καλημέρα. Πότε πήρατε τηλέφωνο και σας είπαν ότι θα εκτελεστούν τα δρομολόγια? Εψές το βράδυ, 8 η ώρα με 9. Ναι. Ναι. Παίρνω τηλέφωνο και λέει, το πρωί εντάξει να φύγετε 7 και 20, να φτάτε στο Παλαιό Φάρσαλο. Μάλιστα. Και έρχομαι τώρα εδώ πέρα και μας λένε όχι. Όχι, γιατί το θέλουν 5... Να μην πω τώρα καμιά κουβέντα. Τώρα πώς θα φτάσετε στο προορισμό σας? Ενημέρωση σίγουρα τώρα, από την τρένωσα. Τι θα κάνω, τι θέλω να πάω και τι δουλεύω? Έχουμε ζητήσει επικοινωνία, Ελευθερία, να πούμε εμείς στον κόσμο επικοινωνία με την Τρενοσέ, να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Τι να πω, υπάρχουν και δρομολόγια τα οποία είναι αργότερα και ο κόσμος ξέρει ότι δεν ότι θα ταξιδέψει. Θα κατέβει με τους σταθμό Λαρίσης. Ναι, έτσι να τους πείτε. Όχι μόνο τους πρωθυπουργοί και τους υπουργούς, αλλά 4 άτομα τώρα μαζευτήκαν εδώ και να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Τι είναι αυτό? Υπάρχει θυμός, Άκη, και τώρα δυστυχώς. Τι είναι αυτό που δεν τρέπονται? Έχει δίκιο ο άνθρωπος τώρα, γιατί λέει: παιδιά, εγώ πήρα τηλέφωνο και μου είπατε να έρθω. Ναι, εγώ τους βρίζω. Είμαι ο άνθρωπος που πήρα τα μαγκάζια μου. Δεν φοβάμαι κανέναν, δεν υπάρχει κράτος. Ναι, μόνο να παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων είναι. Μάλιστα. Ντροπή τους, ντροπή τους. Καλημέρα, καλημέρα, Ελευθερία μου. Θα έχουμε ενημέρωση, Ελευθερία, θα έχουμε κάποιον στην τηλεφωνική μας γραμμή στα επόμενα λεπτά από την ΟΣΕ να δούμε τι γίνεται. Πάμε πάλι στον Έλα. Ναι, να δούμε λίγο τις κάρτες μας, να δούμε λίγο πότε και πού είναι οι κινητοποιήσεις και πού έχουμε τις συγκεντρώσεις. Και να ακούσουμε ξανά και τον Σπύρο, τον Σπύρο, παιδιά, Σπύρο να μπορούμε να τον έχουμε. Την εικόνα. Έλα, Σπύρο. Σπύρο μας. Λοιπόν, να δώσω μια απάντηση σε αυτό που πες τώρα. Ναι. Με βάση βέβαια τις κάρτες που τα βλέπουν και οι φίλοι τηλεθεατές στους δέκτες τους. Ναι. Έχουμε μια συγκέντρωση της ΑΔΔΗ στην πλατεία Κλαθμών στις 11 η ώρα. Έχουμε τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στα Προπύλαια και στην πλατεία Καραϊσκάκη στον Πειραιά στις 10.30 είναι προγραμματισμένη. Ναι. Και όπως σας είπα, είναι η 24ωρη απεργία των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν ισχύει ο δακτύλιος. Επιμένω σε αυτό, δηλαδή ο κόσμος να μην φοβηθεί να κινηθεί με το αυτοκίνητό του αν είναι μονάχα ζυγά. Δεν επηρεάζει. Όπως επίσης και η αστυνομία ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο να κινηθούν και στις λεωφορείες ο κόσμος, οι επιβάτες, τα γιοταχή δηλαδή, διότι σήμερα δεν κυκλοφορούν τα λεωφορεία με λίγα λόγια. Έχουμε τα πλοία τα οποία είναι δεμένα στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου.
Και επίσης υπάρχει 24ωρη απεργία των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Και επιπλέον η 24ωρη απεργία των νοσοκομιακών, γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία. Νομίζω είναι όλο το puzzle με βάση αυτά που σας έδωσα. Ο κόσμος θα ταλαιπωρηθεί δυστυχώς σήμερα. Είναι μια δύσκολη ημέρα. Υπομονή. Και όπως βλέπετε κι εσείς πίσω μου, και εγώ αυτό θέλω να δείξω, θέλω να δείτε ότι σιγά σιγά αρχίζουν να φορτώνουν οι κεντρικές οδικές αρτηρίες, ακριβώς. Τα ταξί νομίζω θα έχουν την τιμητική τους, ο κόσμος θα προσπαθεί να εξυπηρεθεί μαζί τους και πάρα πολλοί, δυστυχώς πάρα πολλοί, έχουν πάρει και τα γιοταχή και αυτό σημαίνει θα υπάρχει ένα λίγο αργότερα, σε περίπου μία ώρα από τώρα, ένα έμφραγμα μέσα στην Αθήνα, Σπύρο, το οποίο εμείς θα το δείξουμε. Αν μπορέσουμε στην πορεία, Σπύρο, μέσα στο κέντρο. Σπύρο, αν μπορέσουμε στην πορεία σε κατά φανάρι και δεις έτσι καταφορτωμένο αυτοκίνητο με κόσμο που προσπαθεί να φτάσει στις δουλειές του, ας τους ακούσουμε. Από πού ξεκίνησαν, πού αν συνοήθηκαν. Πόση ώρα είναι στον δρόμο. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ωραία. Τώρα πάμε στην άλλη φοβερή ιστορία. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι ο προαστιακός λειτουργεί κανονικά και τα τρένα του ΟΣΕ όχι. Τα δρομολόγια των τρένων όχι. Είναι η ενημέρωση το πούνε, που έχουμε. Έγκαιρα, ρε παιδιά. Ας το πείτε, ρε παιδιά, από χθες το βράδυ στον κόσμο που παίρνει τηλέφωνο. Όχι, Ακή. Στον κόσμο χθες είπαν ότι εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια. Αυτό. Ο άλλος μπορεί να ξεκίνησε από τον Άγιο Στέφανο, από την Κηφισιά, από οπουδήποτε. Και άλλος ως άνθρωπος. Για να κατέβει στο σταθμό Λαρίσης. Είναι και χρόνος και χρήμα αυτό το πράγμα και ταλαιπωρία. Και πάει εκεί και του λένε ότι τελικά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια. Εδώ πέρα πρέπει να δούμε και να έχουμε απάντηση για το τι ακριβώς. Να σεβόμαστε έχει και τους συνανθρώπους μας, παιδιά. Λοιπόν. Όχι μόνο την απεργιακή κινητοποίηση, η οποία είναι ιερή. Είναι ιερό το δικαίωμα στην απεργία. Όμως να σεβόμαστε και τους υπόλοιπους. Και όταν έχουμε θέσεις ευθύνης, να τους ενημερώνουμε. Τους λέμε μην έρθεις. Μην έρθεις, γιατί ο άλλος είναι άρρωστος. Τον ακούσαμε. Έτσι δεν είναι. Γιατί θα ταλαιπωρηθεί. Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση. Πάμε στο Φάνη τον Καραμπατζάκη, καθώς συνεχίζεται το θρίλερ με το νεκρό μωρό, το 11 μηνών κοριτσάκι από τη Συρία. Φάνη, να δούμε όλες τις νεότερες εξελίξεις που έχουμε και τι υποστήριξαν οι γονείς στην κατάθεση που έδωσαν στην αστυνομία. Λοιπόν, συνεχίζεται πολύ προσεκτικά η προανάκριση από την υποδιεύθυνση προστασίας ανηλίκων και την διαρκή εποπτεία της εισαγγελέως ανηλίκων. Κανείς ως τώρα δεν έχει συλληφθεί. Μόλις ολοκληρωθεί η δικογραφία θα διαβαστεί στον εισαγγελέα για να αποφανθεί αν και σε ποιον και τι κατηγορίες θα απαγγείλει ο εισαγγελέας. Δεδομένη ως τώρα είναι η ιατροδικαστική εξέταση των κυρίων Μπουζιάννη και Ντιλέρνια που αναφέρουν σαφείς ενδείξεις κακοποίησης στο αδικοχαμένο κοριτσάκι. Η ιατροδικαστική εξέταση έγινε χθες το πρωί και στα τρία άλλα παιδιά των δύο οικογενειών, τα δύο αγοράκια της πρώτης οικογένειας που είχε και το αδικοχαμένο κοριτσάκι και ένα επίσης μικρό κοριτσάκι της άλλης οικογένειας Ήρων που διέμενε για ένα διάστημα μαζί τους εδώ. Τώρα, Φάνη, σε παρακαλώ, ένα λεπτό. Της πενταόρυφης πολυκατοικίας. Σύμφωνα λεπτό, με πληροφορίες σε παρακαλώ. Φάνη δεν διαπιστώνει. Φάνη, με ακούς. Ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Ναι, είναι ναι. Ο κύριος Σωτήρης Μπουζιάννης, τηλεφωνική μας γραμμή, ο ιατροδικαστής. Διότι χθες ο κύριος Μπουζιάννης κατέληξε σε μία γνωμάτευση ότι υπάρχει. Καλημέρα, κύριε Μπουζιάννη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ότι το παιδί καλημέρα. Είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Εκεί καταλήξατε. Προσέξτε να δείτε. Από τα νεκροτομικά ευρήματα και μαζί με τον συνάδελφο προκύψανε παραφύσει κακώσει. Οι οποίε αυτέ. Παραφύσει κακώσει, μάλιστα. Μάλιστα. Οι οποίε αυτέ κακώσει μαζί με το προανακριτικό έλεγχο και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων σίγουρα θα συνεκτιμηθούν. Και θα βγει το αποτέλεσμα. Κύριε Μπουζιάννη, σας άκουγα χθες που λέγατε ότι στην πολύχρονη επαγγελματική σας έτσι, πορεία Μάλιστα. δεν έχετε συναντήσει. Σας άκουγα στις δηλώσεις που σίγουρα, κάνετε συναδέλφους μας. Σίγουρα έτσι όπως παρουσιαζόταν μακροσκοπικά, όπως το βλέπαμε, για 11 μηνών παιδί, οπωσδήποτε ήταν η εικόνα, δεν ήταν από τις πιο ευχάριστες. Ενημερωθήκατε κι εσείς ότι το παιδί εξετάστηκε και η σωρός του παιδιού από νευρολόγο, σωστά? Αυτό δεν το γνωρίζω. Mm-hmm. Εγώ άκουγα χθες στο ρεπορτάζ ότι... Εγώ προσέξτε να δείτε, το παιδάκι το εξέτασαν στο νοσοκομείο παιδών. Ναι. Ήταν αυτοί που ειδοποίησαν την αστυνομία και μετέπειτα ειδοποιηθήκαμε εμείς σαν ιατροδικαστές. Ναι. Τώρα υπάρχει η κατάθεση της μητέρας του παιδιού... Πάμε ξανά Μάλιστα. και στο Φάνη τον Καραμπατσάκη να τον βλέπουμε μαζί με τον κύριο Μπουζιάννη. Σας παρακαλούμε πολύ. Φάνη, η μητέρα του παιδιού τι έχει καταθέσει?
Να ολοκληρώσω, Άκη, αν μου επιτρέπεις προηγουμένως, ότι η κυρία... Χριστίνα Τσάκωνα, που εξέτασε επιστημονικά τα τρία άλλα παιδιά, δεν διαπιστώνει ίχνη κακοποίησης σύμφωνα με πληροφορίες. Ενώ επιστημονικά έχουν ελεγχθεί και οι δύο άνδρες, τα δύο ξαδέρφια από τη Συρία, οι γονείς των παιδιών, επίσης από την ίδια ιατροδικαστή. Τώρα, οι γονείς έχουν εξεταστεί πολλές φορές από τους αστυνομικούς, έχουν απαντήσει σε πάρα πολλές ερωτήσεις δύο μέρες τώρα. Λέει η μητέρα τουλάχιστον ότι αυτές οι κακώσεις προήλθαν από τη θεραπεία που έκανε, από μια θεραπεία που έκανε η ίδια στο παιδί το οποίο αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα. Βέβαια, ο κύριος Μπουζιάννης είναι πάρα πολύ έμπειρος ιατροδικαστής. Προφανώς. Ξέρει προφανώς. Να ξεχωρίσει από την άλλη πλευρά, από τι προήλθε. Δεν είναι εύκολο να χρεώσουμε σε γονείς την σεξουαλική κακοποίηση ενός βρέφους που είναι ήδη νεκρό. Σαφώς. Γι' αυτό και γίνεται τόσο προσεκτική εξέταση και ξανά και ξανά και ξανά, γιατί είναι ένα πράγμα ακριβώς αν το παιδί έφυγε από εγκεφαλίτιδα και άλλο πράγμα αν το παιδί έφυγε από εγκεφαλίτιδα αλλά είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά παραφύση όπως γνωματεύει ο κύριος Μπουζιάννης. Κύριε Μπουζιάννη, τι λέτε? Προσέξτε, δεν ξέρω για τι θεραπείες μιλάει η μητέρα και τι έκανε. Όλα αυτά θα σας εκτιμηθούν, κύριε Παπρόπουλε. Ναι. Δεν γνωρίζω. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε... Λέει η μητέρα, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι το παιδί χρειαζόταν κλείσμα. Ναι, και αυτό λέει. Αυτή ήταν η θεραπεία που του δίνε. Μπορούσε να χορηγηθεί μόνο με αυτόν τον τρόπο και ότι από εκεί προήλθαν οι κακώσεις στις οποίες διαπιστώσατε εσείς. Αυτό είναι αυτό που ισχυρίζεται η μητέρα του παιδιού. Οι κακώσεις που είδαμε εμείς προήλθαν από αμβλή όργανο. Τώρα και το κλείσμα που μου λέτε είναι ένα αμβλή όργανο. Γι' αυτό σας είπα, ας αφήσουμε να δούμε το προανακριτικό έλεγχο και όλα τα συναφή για να μπορέσουμε να βγάλουμε... Πέρα από την προανάκριση, οι ιστολογικές εξετάσεις είναι αυτές που θα δείξουν... Αυτό θα δείξουν την αιτία θανάτου του παιδιού. Την αιτία θανάτου. Που είναι δύο πράγματα εντελώς ξεχωριστά. Μάλιστα. Και αυτό βέβαια έχει την αξία του, νομίζω, κύριε Μπουζιάννη, να μάθουμε από τι έφυγε το παιδάκι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπουζιάννη. Ευχαριστούμε πολύ για το Φάνη τον Καραμπατσάκη για το ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Δύσκολη υπόθεση. Πάρα πολύ. Δύσκολη υπόθεση, ευαίσθητη. Πάρα πολύ. Και τραγική μαζί. Λοιπόν, πάμε στον Κλέαρχο. Πάμε στον Κλέαρχο. Και ήθελα λίγο να συζητήσουμε πολλά τα μηνύματα. Υπάρχει θέμα με τον κύριο Μηταράκη και τον πρωθυπουργό, θέλω να σου πω. Γιατί ο κύριος, θα στα πω στη συνέχεια, θα τα πούμε και με τον Γιάννη όταν θα έρθει. Ο κύριος Μηταράκης ανακοίνωσε την αναστολή του κυβερνητικού σχεδίου σε τηλεόραση. Εκπομπή. Χωρίς να χειροκροτήσει το μαξιλάρι. Στην ΕΡΤ, στο Δημήτρη Κοταρίδη και στο Γιάννη τον Πιταρά. Έχοντας μαζί του τον κύριο Μουτζούρη. Ναι. Χωρίς όμως να έχει προηγηθεί σχετική σύσκεψη στο Μαξίμου, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Και εδώ τα πράγματα μπλέκουν πάρα πολύ. Τι σόη αναστολή είναι αυτή, όταν ο κύριος Μουτζούρης πια λέει από μηδενική βάση, ο Μηταράκης τώρα λέει όχι μηδενική βάση. Όχι, σε ρωτώ, 2,5 μήνες, εφόσον ήταν να προχωρήσουν σε αυτή την επίταξη, καλημέρα Κλέαρχε. Καλημέρα Κλέαρχε. 2,5 μήνες δεν μπορούσαν να έχουν εισηγηθεί στις τοπικές αρχές, στους δημάρχους, να τους υποδείξουν το σημείο, το χώρο όπου δεν θα υπάρχει πρόβλημα και θα δεχθούν εκεί να δημιουργηθούν οι κλειστές δομές. Δύσκολα πράγματα. Πάμε. Και τώρα σε μια εβδομάδα πάμε να λύσουμε το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Θα τα δούμε. Κλέαρχος. Ας πάμε από τα δυσάρεστα στα ευχάριστα. Ποια είναι τα ευχάριστα? Ευχάριστα του καλού. Περίμενε, είχε τα παγετό. Είχε παγετό. Άκουσε με λίγο. Έχει παγετό. Έχει κρύο το πρωί, αλλά δεν πάει να είναι ανοιξιάτικο ο καιρό. Δηλαδή, περνώντα η ώρα. Άνοιξε με παγετό, δηλαδή. Άνοιξε με παγετό νωρί το πρωί. Στο αυτοκίνητο είχα το σηματάκι του παγετού. Του παγετού. Επειδή η θερμοκρασία πέφτει αρκετά τη νύχτα και το πρωί εξαιτία τη ακτινοβολία. Αλλά αυτό βέβαια δεν αναιρεί ότι έχουμε ένα ανοιξιάτικο καιρικό μοτίβο κατά τη διάρκεια βέβαια τη ημέρα. Ξεκινάμε με χαμηλέ θερμοκρασίε, ξεκινάμε βέβαια Φεβρουάριο ακόμα. Λογικό είναι να έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες τη νύχτα και το πρωί. Από εκεί όμως και μετά θα προσεγγίσουμε 17-18 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Μάλιστα. Δηλαδή σε λίγες ώρες η κατάσταση θα ανατραπεί. Θα γλυκάνει. Θα γλυκάνει πολύ σωστά. Εκεί βλέπετε λοιπόν χαρακτηριστικά τις θερμοκρασίες που έχουμε αυτή τη στιγμή στην επικράτεια. Ξεκινάμε λοιπόν από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης που είμαστε κοντά στους 2 βαθμούς Κελσίου. Η Θεσσαλονίκη μας είναι κοντά στους 5. Πιο δυτικά, εκεί προς τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, η Φλόρινα και τα Ιωάννα είμαστε υπό το 0. Στους -2 βαθμούς Κελσίου, παγετός όπως είπε πολύ σωστά η Ντόρα και ο Άκης προηγουμένως. Και δυτικότερα βλέπετε ακόμα πιο αυξημένες βέβαια θερμοκρασιακές τιμές κοντά στους 10 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Ιθάκη, 9 βαθμοί Κελσίου στην Πάτρα. Άμα πάμε βέβαια πιο ανατολικά προς το ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο, προσεγγίζουμε ακόμη και τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου στα Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο. Υπάρχει κρύο τώρα νωρίς το πρωί και το βράδυ βέβαια και παγετός εξαιτίας της ακτινοβολίας της επιφάνειας, επειδή έχουμε ανέφελο ουρανού, άρα η θερμότητα που συσσωρεύεται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας
εκτονώνεται τη νύχτα και νωρίς το πρωί, γι' αυτό και πέφτει σημαντικά η θερμοκρασία και δείχνουμε έτσι μια προσοχή. Να δούμε λίγο τώρα την εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου. Παρατηρήστε λοιπόν ότι στη χώρα μας έχουμε απουσία νεφώσεων, αυτό που είπαμε προηγουμένως, και αυτό βέβαια ευνοεί τις θερμοκρασιακές αναστροφές. Παρ' όλα αυτά όμως, μια ζώνη νεφώσεων που εκτείνεται από την περιοχή της Ισπανίας και φτάνει μέχρι και τη βορειοανατολική Ευρώπη, ένα δηλαδή βαρομετρικό χαμηλό, αναμένεται σιγά σιγά να μετατοπιστεί ανατολικά, νοτιοανατολικά και θα μας τα χαλάσει έτσι, θα μας χαλάσει τον καιρό την Τσιγκνοπέμπτη και την Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και θα πέσει βέβαια και η θερμοκρασία. Θα τα δούμε βέβαια αυτά στην εξέλιξη του δελτίου μας. Να ξεκινήσουμε όμως να δούμε σήμερα πώς θα έχει ο καιρός για σήμερα λοιπόν Τρίτη. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες στο σύνολο της χώρας μας με ηλιοφάνεια αλλά και λίγες αραιές συννεφιές, κυρίως στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Πιο πυκνές θα είναι συννεφιές προς τα νότια τμήματα του Αιγαίου μας, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Δεν αποκλείεται προς τον Ανατολικό Αιγαίο να έχουμε και κάποιες πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές, χωρίς όμως κάτι το αξιόλογο. Οι άνεμοι τόσο μέσα στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 5 και προς τα κεντρικά τμήματα του Αιγαίου, εδώ δηλαδή προς την περιοχή των Κυκλάδων, θα προσεγγίσουμε ακόμη και τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασιακά, όπως είπαμε και προηγουμένως, χαμηλά τώρα νωρίς το πρωί, όμως αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσουμε τους 17 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα, τους 16 με 18 στα υπόλοιπα υπηρετικά και γύρω στους 16 με 17 και στα νησιά μας με τις μεγαλύτερες βέβαια θερμοκρασιακές τιμές προς τον νότιο-νότιο Ανατολικό Αιγαίο, όπως βέβαια και συνηθίζεται. Να δούμε τώρα και την περιοχή της Αττικής. Πολύ καλός ο καιρός εδώ σήμερα, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αρκετές ώρες ηλιοφάνειας και κάποιες όμως αραιές συννεφιές κυρίως προς το απόγευμα. Το βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα και εδώ κυρίως προς το νότιο Ευωϊκό θα προσεγγίζει τα 4 τοπικά και τα 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία γύρω στους 4 με 6 τώρα νωρίς το πρωί, γύρω στους 18 με 19 αργά το μεσημέρι, με τις μεγαλύτερες βέβαια θερμοκρασιακές τιμές στα δυτικά βορειοδυτικά τμήματα του Λεκανοπεδίου. Πάμε να δούμε και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Εδώ πολύ καλός ο καιρός, όμως με πολύ κρύο τώρα νωρίς το πρωί. Είμαστε γύρω στους 3 βαθμούς Κελσίου. Αργότερα θα έχουμε και κάποιες τοπικές συννεφιές, κυρίως προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματα, εξαιτίας αυτού του συστήματος καλοκαιρίας που θα αρχίσει να προσεγγίζει τη χώρα μας από τα βορειοδυτικά. Οι άνεμοι μέσα στο θερμαϊκό από διάφορες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ, χωρίς δηλαδή κάτι το αξιόλογο, και αργά το μεσημέρι ο υδράγυρος θα καταφέρει να φτάσει ακόμη και τους 15 βαθμούς Κελσίου, ανοιξιάτικες δηλαδή θερμοκρασιακές τιμές, κυρίως ως προς τις μέγιστες. Να δούμε τώρα την εξέλιξη. Παρατηρήστε λοιπόν ότι για αύριο Τετάρτη, σιγά σιγά αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που είδαμε προηγουμένως στην εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου, με τους χρωματισμούς τώρα πλέον, με τις βροχές και τις καταιγίδες που το συνοδεύουν, αρχίζει και μετατοπίζει δολοένα και πιο νότια-νότιο-ανατολικά και θα αρχίσει να μας επηρεάζει από το μεσημέρι απόγευμα. Άρα λοιπόν αύριο θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους κάποιες συννεφιές, πρώτα στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια χώρα, και από το βράδυ θα ξεκινήσουν και οι βροχοπτώσεις πρώτα από τα βορειοδυτικά και κατά τη διάρκεια της νύχτας σιγά σιγά τα φαινόμενα αυτά θα επεκτείνονται ολοένα και πιο νότια και πιο ανατολικά. Πάμε λοιπόν στην επόμενη μας κάρτα για την Τσιγκνοπέμπτη. Παρατηρήστε λοιπόν ότι αυτό το βαρομετρικό χαμηλό θα βρεθεί πάνω από τη χώρα μας. Βλέπετε εδώ χαρακτηριστικά τους χρωματισμούς. Άρα λοιπόν θα έχουμε αρκετές βροχές σε καταιγίδες, ιδιαίτερα από το μεσημέρι απόγευμα και μετά, με έμφαση περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο. Ενδέχεται τα φαινόμενα κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο να είναι και ισχυρά, δείχνουμε έτσι μια προσοχή. Επειδή δημιουργείται εδώ ισχυρή βαροβαθμίδα, όπως λέμε στη μετρολογία, θα ενισχυθούν και οι βοριάδες. Μέσα στο Αιγαίο θα προσεγγίσουμε 7-8, πιθανόν για λίγο και 9 μποφόρ. Ιδιαίτερα στα κεντρικά τμήματα. Άρα όσοι αναμένετε να κινηθείτε, Πέμπτη και Παρασκευή επικοινωνείτε με τα κατόπους Μπεναρχία. Και πάμε λοιπόν στην Παρασκευή, που θα δούμε τώρα στην τελευταία μας κάρτα. Αυτό το σύστημα καλοκαιρίας φεύγει πλέον προς την περιοχή της Τουρκίας. Εκτονώνεται πλέον η κατάσταση, θα μείνει όμως το κρύο και κάποια φαινόμενα κυρίως στην ανατολική χώρα. Θα πάμε έτσι λοιπόν μέχρι και το Σάββατο και από Κυριακή και πάλι επιστρέφει η άνοιξη με τη νέα εβδομάδα να μπαίνει πάλι με ανοιξιάτικες καιρικές διαθέσεις. Ό,τι και να του πεις, θα τσικνήσει την Πέμπτη. Βεβαίως. Δεν πάει να βρέχει, δεν πάει να έχει χαλάσει, βάψες, δεν πάει να έχει χιόνια. Έβαλε χι, ό,τι και να ακατάλληλο. Όχι, δηλαδή, έχουμε να κάνουμε με το συμβολίζει το βαρομετρικό χαμηλό. Δεν πτωούμαστε. Βέβαια, είναι γρήγορα τα περάσματα. Η άνοιξη έχει έρθει όπως φαίνεται για να μείνει. Πάλι θα πάμε από Κυριακή μετά από ό,τι χρώμα και να βάλεις, εγώ θα τσικνήσω. Βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στη Δήμητρα τη Μανιαβού να δούμε τι έχουμε με τον κορονοϊό. Πώς εξελίσσεται αυτό το, πώς να το πω, αυτός ο πανικός εκεί στην Κίνα. Και αν έχουμε νεότερα. Δείτε με... και τα πλάνα, παιδιά. Κάνουν μαθήματα χορού, ναι, μέσα στα νοσοκομεία, είναι αυτό. Προσπαθούν για να εμψυχώσουν τον κόσμο. Γιατροί και νοσηλευτές ακριβώς να διατηρήσουν τους ασθενείς ήρεμους και ψύχρεμους. Όπως βλέπετε, χορός, γυμναστική και μουσική αποτελούν ένα μέρος του καθημερινού τους προγράμματος ακριβώς για να μπορέσουν κάπως να κατευνάσουν τον πανικό που τους έχει καταβάλει. Είναι χαρακτηριστικά και τα βίντεο μέσα από σούπερ μάρκετ. Α, μπορούμε να ακούσουμε κιόλας. Όπου δεκάδες απελπισμένοι κάτοικοι δίνουν μάχη. Εδώ βλέπετε για ένα κομμάτι κρέας τι γίνεται.
Οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι, υπάρχουν ελλείψεις. Εδώ βλέπετε έναν άνδρα να απομακρύνει δια της βίας μία γυναίκα από σούπερ μάρκετ, η οποία δεν φορούσε την απαιτούμενη μάσκα. Υπάρχουν ελλείψεις ακόμη σε μάσκες και θέλω να σας πω ότι στο Πεκίνο έχουν βάλει μπροστά τη συλλαμβάνουν ακριβώς οι κινέζικες αρχές επειδή δεν φορά μάσκα. Υπάρχουν ελλείψεις. Στο Πεκίνο, όπως έλεγα, βάζουν μπροστά για την ανέγερση ενός εργοστασίου μέσα σε 6 ημέρες, το οποίο θα κατασκευάζει χειρουργικές μάσκες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εχθές, με δήλωσή του Γενικού Διευθυντή, είπε ότι σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Κίνας, το 80% των ασθενών νοσούν ελαφρά και ότι η υγεία των ανθρώπων που έχει προσβληθεί από τον κορονοϊό προοδευτικά αποκαθίσταται. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει, είπε και όλα συγκεκριμένα, ότι φαίνεται ότι ο κορονοϊός δεν είναι τόσο θανατηφόρος όσο οι προηγούμενοι. Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως, το... είχαμε νέους θανάτους, 98 συγκεκριμένα, μέσα στο τελευταίο 24. Το ίδιο 98. Νούμερο. Έχουν φτάσει νεκροί τους 800. Είναι τόσο ίδιο το νούμερο που πολλοί έχουν αρχίσει και υποψιάζονται ή φοβούνται ότι τα στοιχεία που μας δίνει η Κίνα, που δίνει η Κίνα στην παγκόσμια κοινότητα, δεν είναι και τόσο ακριβή, αλλά αυτή είναι μια εικασία, δεν μπορεί κανείς να το αποδείξει. Πώς χειρίστηκαν οι κινέζικες αρχές και ιδιαίτερα ο πρόεδρος της Κίνας και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας την εξάπλωση της επιδημίας είναι πολύ έντονες. Υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο έχει δοθεί στη δημοσιότητα από απόρριτη συνομιλία που είχε, που προκύπτει ότι γνώριζε ο Κινέζος πρόεδρος 2 εβδομάδες. Ιεραποστολικού. Δεν μπορώ. Στη Star Press. Τον σκότωνε και τον παρακαλούσε να μην πεθάνει. Η 27χρονη κάρφωσε το μαχαίρι στο λαιμό του φίλου της. Για φόνο κατηγορείται η κόρη Έλληνα διπλωμάτη. Ναυτεμπορική. Πώς δομείται ο νέος ασφαλιστικός χάρτης, νέο σύστημα για 4 εκατομμύρια συνταξιούχους, μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Και τέλος, τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Επανεκκίνηση για 2 πάρκινγκ. Τρέχει ο Δήμος για υπόγειο πάρκινγκ στην Πλατεία Ελευθερίας. Η ΕΤΑ δηλώνει έτοιμη να ανοίξει ξανά το πάρκινγκ στην Πολυτεχνείου. Yo. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε στο Γιάννη τον 40, να δούμε τι γίνεται, παιδιά, με τα πολιτικά. Γιατί έχει μεγάλη φόρτιση σήμερα το πράγμα και για το ασφαλιστικό και για την παρακριτική. Και για το προσφυγικό και για τον κύριο Μηταράκη. Καλημέρα, Γιάννη. Μας καλώς. Γιάννη, από πού να πρωτοξεκινήσουμε? Πολύ γρήγορα να σας πω καταρχήν χθες ότι ξεκίνησε, για να δέσω με την απεργία, μία επίθεση της κυβέρνησης απέναντι στις συνδικαλιστικές ηγεσίες. Ουσιαστικά είπαν ότι έκανε ένα σχόλιο, επαγγελματίες, εκατοπατέρες και σκοπιμότητες. Και ουσιαστικά στην μακρά δήλωση, ανακοίνωση, το σχόλιο που έκανε η κυβέρνηση ήταν ότι ουσιαστικά απεργούν για ένα νόμο που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. 16 λέει. Ακριβώς. Ναι. Ένα είναι αυτό. Φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει αποφασίσει να πάει σε σύγκρουση με τους συνδικαλιστικές ηγεσίες και να εκφράσει αυτό το οποίο θεωρεί εκείνος τους λεγόμενους νοικοκυραίους. Δηλαδή εκείνους οι οποίοι θέλουν σήμερα να πάνε στη δουλειά τους κανονικά. Αυτό το 50-1 είναι τώρα. Στο ασφαλιστικό, όχι, ψηφίστηκε. Τι είναι αυτό με την απεργία, αυτό το... Με την απεργία είναι σε μια συζήτηση η οποία θα ψηφιστεί. Θα ψηφιστεί. Παιδιά, ναι, αυτό λέω, θα ψηφιστεί. Το θέμα δεν είναι... Το ρωτάω εν μέρη. Το θέμα είναι απλώς ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγο στην πραγματικότητα απεργία σε αυτή την ώρα. Ότι είναι εκτός στόχου. Γίνεται μια επαναστατική γυμναστική με θύματα τους ανθρώπους, τους οποίους θα δούμε μέσα σε την ημέρα να ταλαιπωρούνται στους δρόμους και στις στάσεις των λεωφορείων. Φαίνεται ότι ανοίγει ένα μέτωπο με τις συνδικαλιστικές ηγεσίες. Με βαριά τοποθέτηση. Με βαριά τοποθέτηση. Επαγγελματίες, εργατοπατέρες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΜΕ. Ακριβώς, ακριβώς. Και φαίνεται ότι αυτό θα μας απασχολήσει και στην πορεία. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση εκτός από τις ανακοινώσεις αυτές έχει ψηφίσει νόμο για τις διαδηλώσεις που θα κάνουν τις διαδηλώσεις και τις πορείες διαμαρτυρίας. Θυμίζω την οργή του κ. Καραμαλή, του Υπουργού Υποδομών, πριν από λίγες εβδομάδες, όταν πάλι υπήρχε απεργία και δεν υπήρχε και ένα σύστημα ασφαλείας, να το πω μετρό. Στο μετρό ακριβώς, και είχε μπλοκάρει πάλι το σύμπαν. Θέλω να πω λοιπόν ότι και η κυβέρνηση φαίνεται ότι ανεβάζει τους τόνους, θα το δούμε στην πορεία. Δεύτερον, ο Βάρτης. Σήμερα περιμένουμε την κατάθεση των προστατευόμενων μαρτύρων. Πώς θα γίνει αυτή η κατάθεση? Λογικά θα γίνει τελικά, αυτοί αρνούνται να καταθέσουν. Ναι. Και οι δύο. Η Επιτροπή επιμένει. Αρνούνται να βγάλουν τις κουκούλες. Ακριβώς. Επικαλούνται λόγους ασφαλείας. Η γυναίκα, η μάρτυρ, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Δεν είναι και λέξη. Σωστά. Αρνείται ούτως ή άλλως γιατί λέει ότι κινδυνεύει. Φοβάται αυτό. Για την ακαιρεότητά της. Όλοι για την ασφαλεία τους. Με ή χωρίς κουκούλα. Φοβάται. Ακριβώς, για την ασφαλεία τους. Η κατάθεση θα γίνει. Mm-hmm. Το θέμα είναι αν θα γίνει
από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση εξ αποστάσεως και χωρίς με αλλοιωμένα χαρακτηριστικά, ή αν θα επιμείνει η Επιτροπή να πάνε ενώπιον ενώπιον και να καταθέσουν με την εμφάνισή τους και την παρουσία. Βέβαια, εδώ υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η μία πλευρά λέει ότι ο μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος θεωρείται προστατευόμενος εναντί του υποκόσμου, τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος κτλ. Όχι εναντί των βουλευτών που συγκροτούν την προανακριτική. Φυσικά. Η άλλη πλευρά λέει, και εδώ ο Γεωργιάδης λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φοβάται τι θα πούν οι μάρτυρες, ότι πάνε να φοβήσουν και αυτούς και τους επόμενους που πιθανά θα υπάρξουν για άλλες υποθέσεις. Ναι, το θέμα είναι πάντως ότι σε κάθε περίπτωση, εφόσον εμπλέκεται ο κάθε μάρτυρας σε αυτή την ιστορία, σε οποιαδήποτε ιστορία, θα πρέπει να συνυπολογίσει ότι κάποια στιγμή μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει. Ειδικά όταν δεν πρόκειται για υπόθεση ποινικού δικαίου, εμπόρους ναρκωτικών, δολοφόνος ή οτιδήποτε άλλο. Και κάποια στιγμή μπορεί να ειδικά όταν οι περισσότεροι φάκελοι από την υπόθεση έχουν πάει στο αρχείο. Και επίσης, αν υποστηρίξουν τις καταθέσεις τις αρχικές, δεν έχουν λόγο να μην τις επαναλάβουν. Αλλά αν έχουμε μείνει στο άκουσα, μου είπανε, φαίνεται, μου είπε ότι πάει και άκουσα για την τροχή. Τότε μπλέκει το πράγμα. Τότε μπλέκει το πράγμα. Τώρα με τον κύριο Μηταράκη τι γίνεται? Νομίζω ότι βιάστηκαν όσοι είπαν για Κολοτούμπα, αν θες την προσωπική μου γνώμη. Ήταν επιπόλαιη και αφελής η προσέγγιση της Κολοτούμπας. Όταν μιλάμε για μια διαδικασία 5 ημερών ουσιαστικά, νομίζω ότι ο κύριος Μηταράκης, έξυπνα φερόμενος, θέλησε να εκθέσει τους παράγοντες τοπικής αυτοδιοίκησης, λέγοντας ότι εγώ λέω αυτό. Έχετε 5 μέρες να μου πείτε κάτι άλλο. Προκύπτει όμως το ερώτημα ότι όταν είσαι σε ένα διάλογο επί 2 μήνες, προκύπτει το ερώτημα για ποιο λόγο αυτούς τους 2-2,5 μήνες δεν ζήτησαν από τις τοπικές αρχές, τους τοπικούς παράγοντες, να τους υποδείξουν τις τοποθεσίες και τους χώρους όπου θα μπορούν να γίνουν αυτά τα κλειστά κέντρα. Αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα. Ότι πράγματι αυτή δεν έγινε διάλογος. Η ουσία είναι αν η κυβέρνηση έκανε Κολοτούμπα τώρα ή δεν έκανε. Αυτό που λες είναι σωστό, δηλαδή ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση πράγματι να έχει συζητήσει όλο αυτό το θέμα, εξαντλητικά, να έχουν καταλήξει και να μην έχουμε τις αντιδράσεις. Δεν συνέβη αυτό. Θυμίζω εκεί πράγματι υπήρχε ένα μπρος πίσω. Δηλαδή, καταργήσαν το Υπουργείο, το ξαναφτιάξανε. Πήραν τις αρμοδιότητες από τον Χρυσοχοίδη στον Κουμουτσάκο, Κουμουτσάκο Στεφανής, Στεφανής Μηταράκης. Όλα αυτά πράγματι έγιναν. Και εκεί πράγματι υπάρχει μια παλινοδία. Τώρα όμως, όταν φτάσανε στο διατάφτα και στο μη περαιτέρω, όπως λέει η κυβέρνηση, έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις. Έδωσε ο κ. Μηταράκης 5 μέρες προθεσμία στην πραγματικότητα. Αυτό για μένα δεν συνιστά Κολοτούμπα. Νομίζω θέλει να εκθέσει τον κ. Μουτζούρη και τους περί αυτών να πούν ουσιαστικά. Ως αδιάλακτους. Όχι, και ότι δεν έχουν άλλη υποδείξουν εκείνη το χώρο. Αν υποδείξουν εκείνη το χώρο, μετά δεν υπάρχει. Το θέμα είναι δώρα. Το εξή. Σαν να το δέχονται και αυτό είναι ο χώρο. Το θέμα τώρα είναι οι δήμαρχοι είναι οι κλασικοί Έλληνες. Τι εννοούν? Βεβαίως να φτιαχτούν τα κέντρα, όχι στη γειτονιά μου, στη γειτονιά του Άκη. Ο Άκης, όχι στη δική μου γειτονιά, στη γειτονιά της Δόρας. Ναι. Και πάμε μετά μια κολοκυθιά. Αυτό το πράγμα θεωρώ ότι αυτό θέλει να αναδείξει η κυβέρνηση. Αλλά πράγματι έχουν δίκιο, γιατί οι δήμαρχοι δεν λένε μην τα κάνεις. Μην τα κάνεις στη γειτονιά μου, στην αυλή μου, κάντα του Άκη. Ναι. Σωστά. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στους διαγωνισμούς μας. Έλα, γιατί, ποια θέλεις. Το κούλ SUV θέλω εγώ. Το κούλ SUV, ο κύριος Άκης. Το λευκό, των 17.600 ευρώ, 1.000 κυβικά, 95 ύπη. Αυτό που βλέπετε στο θόρυβο σας, εξαιρετικό, καταπληκτικό μάλλον, και για την πόλη, αλλά και για τις αποδράσεις σας εκτός πόλης. Το διεκδικείτε μέσω του 14999, είτε τηλεφωνώντας είτε με μήνυμα. Με τον ίδιο τρόπο όμως διεκδικείτε 2 τυχεροί από την Greco Strom, μία δωρεπιταγή 1.000 ευρώ, προκειμένου να δείτε από κοντά την νέα επαναστατική σειρά στρωμάτων Bodytopia και να αποκτήσετε αυτό που σας ταιριάζει περισσότερο. Κάθε στρώμα της σειράς Bodytopia έχει σκανάρει ένα διαφορετικό τύπο σώματος. Κάποιος θα είναι ο δικός σας. Ένα στρώμα Bodytopia φτιάχτηκε αποκλειστικά για το δικό σας σώμα. 14999 και ένα από αυτά τα στρώματα θα γίνει δικό σας. Διάλειμμα και επιστροφή. Δείτε σε λίγο πού θα καταλήξουν οι συζητήσεις μεταξύ Ρωσίας, Τουρκίας, στη Μόσχα για το Ιντλίπ. Την ταινία «Η ζωή είναι ωραία» και το Ρομπέρτο Μπενίνι μιμήθηκε ένας πατέρας στο Ιντλίπ της Συρίας για να μην τρομάζει το παιδί του από τις βόμβες που σκάνε δίπλα του. Από τα μέτωπα των εξελίξεων μεταδίδουν οι ανταποκριτές του Open. Και παγώνει η επίταξη των εκτάσεων στα νησιά του Βορείου Αιγαίου ή απλά μπαίνει στη συντήρηση του ψυγείου? Υπάρχει αντιπρόταση ή όχι?
Επιστρέφουμε. Καλημέρα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Δύσκολη ημέρα σήμερα, το ξαναλέμε, παιδιά. Τρίτη 18 Φεβρουαρίου, διότι έχουμε καθολική απεργία και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στα τρένα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, διότι τελευταία στιγμή, από ό,τι φαίνεται, οι σταθμάρχες αποφάσισαν να κατέβουν σε υπαπεργιακή κινητοποίηση. Και ενώ ο κόσμος είχε πάρει τηλέφωνο από χθες το βράδυ και του είχαν πει: έλα κάτω, θα ταξιδέψεις. Ακούσαμε και το ίδιο, θα ξανασυνδεθούμε. Ξαφνικά πήγαν με τα μπαγκάζια και του λένε: δεν φεύγει το τρένο. Και εδώ υπάρχει ζήτημα. Και βέβαια υπάρχει και η τοπική σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης, μας το έλεγε νωρίτερα και ο Γιάννης Σαραντάκος, με τους συνδικαλιστές, με την ΑΔΕΔΗ και το ΠΑΜΕ, γιατί η κυβέρνηση τους καταγγέλει ως επαγγελματίες εργατοπατέρες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΜΕ. Αυτό είναι το σκηνικό το οποίο έχει διαμορφωθεί. Καλημέρα στην Μαρία Τεσσαλονίκη, την Πυριώτη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στον Γιάννη Σταθάκη. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τους. Να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Πάμε λίγο να βγούμε εκτός. Πάμε να καλημερίσουμε τον Μιχάλη τον Ιγνατίου, τη Μαρία Τζαχαράκη στην Κωνσταντινούπολη και στη Μόσχα τον Θανάση τον Αυγερινό. Καλημέρα και στους τρεις. Καλώς τους. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από το Μιχάλη. Μιχάλη, τι γίνεται, πώς είμαστε? Ναι, καλά. Καλημέρα, Ντόρα και Άκη. Να πούμε λοιπόν ότι ο Λευκός Ήχος, καθυστερημένα όπως συνηθίζει, επιβεβαίωσε την τηλεφωνική συνομιλία του πρόεδρου Τραμπ με τον Ταγίπ Ερντογάν. Η συνομιλία την οποία ζήτησε ο πρόεδρος της Τουρκίας έγινε το Σάββατο και ενώ ο πρόεδρος Τραμπ βρισκόταν στην έβαυλή του στη Φλόριντα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε ανησυχία για τη βία στο Ιντλίπ της Συρίας και ευχαρίστησε τον πρόεδρο Ερντογάν για τις προσπάθειες της Τουρκίας να αποτρέψει μια ανθρωπιστική καταστροφή. Ανέφερε επίσης την επιθυμία των ΗΠΑ να σταματήσει η στήριξη της Μόσχας για τις ομότητες, όπως αναφέρει, του καθεστώτος του Άσαντ και μίλησε υπέρ της πολιτικής επίλυσης της Συριακής σύγκρουσης. Αλλά στη συνέχεια είπε ότι η συνεχιζόμενη ξένη παρέμβαση στη Βιβλή χρησιμεύει μόνο για την επιδείνωση της κατάστασης. Είναι η γνωστή αμερικανική θέση εναντίον και της Τουρκίας και της Ρωσίας στο θέμα αυτό. Τώρα, συνάδελφοι, αυτό που βασικά συμβαίνει, για να ξέρουμε, είναι ότι ο κύριος Τραμπ και η Αμερική έπεσαν στην παγίδα της Τουρκίας, είναι φανερό πια. Της προσφέρουν πλήρη υποστήριξη, την ίδια στιγμή που ήδη αρνείται να υλοποιήσει τις βασικές υποχρεώσεις της έναντι του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί, είναι προφανές αυτό, πιστεύουν ότι μέσω συγκρούσεων στην πόλη Ιντλίπ οι Τούρκοι και οι Ρώσοι θα τα σπάσουν. Βεβαίως αυτό δεν φαίνεται μέχρι αυτή τη στιγμή. Οπότε οι ΗΠΑ προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση. Παρά το γεγονός ότι κανένα θέμα ανοιχτό μεταξύ Άγκυρας και Ουάσιγκτον δεν προχωρά. Ήδη ο κύριος Τσαβούσοβλος, σύμφωνα με πληροφορίες, τους ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά ότι η Τουρκία προχωρά κανονικά με τη λειτουργία του συστήματος S-400 στις αρχές Απριλίου. Είναι κοντά μας αυτό το διάστημα, όπως καταλαβαίνετε, και θα έχουμε τα γνωστά. Και την ίδια στιγμή μερικοί νομοθέτες προσπάθησαν να παρουσιάσουν την Τουρκία θύμα στην υπόθεση της Συρίας, αλλά μέχρι στιγμής αποτυχάνουν. Αυτά λοιπόν είναι τα νέα. Πάμε για στην Μαρία της Ζαχαράκη να δούμε αν έχουμε αντίδραση από εκεί. Μετά και την τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν, τι λέει η Άγκυρα? Έλα, Μαρία μου. Η Άγκυρα, καλημέρα σας και από μένα. Η Άγκυρα, αυτό που λέει και σε αυτό που επικεντρώνεται είναι το ευχαριστώ που έδωσε, όπως λένε, ο κύριος Τραμπ στον κύριο Ερντογάν για το γεγονός ότι προσπαθεί να αποφευκθεί η ανθρωπιστική κρίση στο Ιντλίπ. Αυτό προβάλλουν εδώ τα μέσα από όλο το τηλεφώνημα και αυτό λένε. Τώρα, την ίδια ώρα βέβαια, έχουμε ένα καινούριο βιβλίο, θα έλεγα, για να πάμε στις ΑΟΣ και της Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο πρόκειται να δημιουργήσει μεγάλη αίσθηση και πάλι στην Τουρκία, στην Ελλάδα και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή. Είναι από τον αρχιτέκτονα της Συμφωνίας της Λιβύης, από τον Τζιχάντ Γέιτζι. Σήμερα προβάλλεται λοιπόν από την τουρκική εφημερίδα Millet και αυτό το καινούριο βιβλίο που έχει τίτλο «Ο αγώνας κατανομής στην Ανατολική Μεσόγειο και η Τουρκία», λέει ούτε λίγο ούτε πολύ, χαρακτηρίζει την Κύπρο ως το αεροπλανοφόρο της Τουρκίας για τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής και το κλειδί της εισόδου στη Μέση Ανατολή. Ουσιαστικά ο αντινάβαρχος αυτός, ο οποίος, να θυμίσουμε, δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά με τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, τον Χουλουσία Καρ, γιατί έχει πάρει όλα τα εύσημα ο Γιαϊτζή
λόγω της συμφωνίας αυτή με τη Λιβύη και έχει, θα λέγαμε έτσι, την εύνοια του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ο Τζιχάτ Γιαϊτζή, λοιπόν, υποστηρίζει σε αυτό το βιβλίο ότι πρέπει επιτέλους η Τουρκία να κηρύξει ΑΟΣ και στις υπόλοιπες περιοχές και στην υπόλοιπη Ανατολική Μεσόγειο. Πρέπει να γίνει άμεσα, προκειμένου να προλάβει άλλες καταστάσεις. Και αναδεικνύει σε ρόλο κλειδί την Κύπρο, οπότε καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί, έχει βάλει στο στόχαστρό της την Κύπρο και δεν φυσικά την αφήνει μόνη της να ακολουθήσει το δικό της άρμα όπως θα ήθελε. Μαρία, τι έχει βγει και από την Μόσχα, να πάμε στον Άριστον Αυγερινό, να ακούσουμε τις εκτιμήσεις της Μόσχας και την αντίδραση. Καλημέρα, Θανάση. Καλή σας ημέρα. Είναι διαμετρικά αντίθετη η εικόνα που παρουσιάζεται στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης και φυσικά και στα συριακά, τα οποία είναι και η βασική πηγή πληροφόρησης για τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Φαίνεται πως είχαμε ραγδαίες νυχτερινές εξελίξεις, καθώς υπήρξε ένα νέο χτύπημα της ρωσικής αεροπορίας στο Αλέπι. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης και πολλά αραβικά παρουσιάζουν τους κατοίκους του Χαλεπίου να πανηγυρίζουν γιατί για πρώτη φορά μετά το 2012, 8 ολόκληρα χρόνια, απελευθερώνεται πλήρως η περιοχή του Χαλεπίου. Η συγκέντρωση των πυρών, των Σύρων και των Ρώσων επικεντρώνεται σε τζιχαντιστές που είχαν αναθαρίσει, ασυγκροτηθεί και πραγματοποιούσαν τις τελευταίες ημέρες, τον τελευταίο μήνα πρακτικά, επιθέσεις στο δυτικό Χαλέπι. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται ένα ασφικτικό κλίμα διπλωματικής και στρατιωτικής πίεσης στον Ερντογάν, η αντιπροσωπεία του οποίου των Τούρκων διπλωματών και στρατιωτικών βρίσκεται στη Μόσχα και έχει διαβουλεύσεις για δεύτερο 24ωρο. Το κλίμα που τουλάχιστον εδώ μεταφέρεται ως εκτίμηση είναι ότι οδηγούμαστε σε έναν συμβιβασμό από την πλευρά των Τούρκων, σε έναν αναγκαστικό συμβιβασμό όπως περιγράφεται, ακριβώς γιατί και μάλλον αυτή η εικόνα φαίνεται πως προδιαγράφεται και... Μάλιστα. Έχει πρόβλημα η σύνδεση, αλλά... Πρέπει να αφαιθεί στο Συριακό, να χωρίσει, να χαλάσει τις σχέσεις Μόσχας και Άγκυρας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Παίζει μπάλα ο Ερντογάν, είναι προφανές και με τον Τραμπ, παίζει μπάλα και με τον Πούτιν. Είναι μέσα στις μεγάλες παρτίδες εκεί στην περιοχή. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Δημητρίου, τη Μαρία Τζαχαρά και τον Θανάση τον Αυγερινό. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Τώρα πάμε πίσω στα δικά μας. Μόλις είμαστε έτοιμοι να ξανασυνδεθούμε και με τους συναδέλφους που καλύπτουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις στην Ελευθερία της Σπυράκης, στον σταθμό Λαρίσης και τον Σπύρο τον Θερμιδίτη στο Σύνταγμα. Νομίζω ότι η σημερινή απεργία θα προκαλέσει πολύ μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση. Θα είναι το κεντρικό ζήτημα και στην πολιτική συζήτηση, διότι έχουμε ήδη την τοποθέτηση της κυβέρνησης που λέει: εδώ μιλάμε για επαγγελματίες εργατοπατέρες, ναι, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΜΕ, και οι οποίοι αντιδρούν με καθυστέρηση 4 χρόνια, λέει. Το ΣΥΡΙΖΑ, οι εργατοπατέρες του ΣΥΡΙΖΑ είναι τώρα λίγο ανέκδοτο. Έτσι, δεν έχει άδικο σε αυτό. Γιατί είναι εάν πάμε στα συνδικάτα και τις δυνάμεις που καταγράφονται, ναι, και τις εκπροσωπήσεις είναι ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΜΕ. Ναι. Όλα. Οπότε, όλα. Ναι, δεν, ΣΥΡΙΖΑ, αυτό. Οπότε δεν μπορεί να χρεωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, με εργατοπατέρες, ναι, ναι, αυτό λες. Κοίτα, πληρώνει τις υπερπροσδοκίες πάλι. Λέει όμως ότι είναι υποκινούμενη η απεργία. Αυτό λέει η κυβέρνηση. Ότι εδώ, παιδιά, καταθέτεται ένα νομοσχέδιο ασφαλιστικό το οποίο διορθώνει αδικίες και κατεβαίνετε να αντιδράσετε για αυτό που δεν αντιδράσετε όταν το κατέβασε ως γραφούγκαλο. Κατάλαβες. Ναι, λοιπόν, αλλά εδώ είναι η ουσία. Κάτσε, θα το ανοίξουμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο κέντρο. Πάμε στην Ελευθερία της Σπυράκη, γιατί είχαμε αυτό το περίεργο και ταλαιπωρήθηκε για κόσμος με τα τρένα, με το τι θα γίνει τελικά με τα δρομολόγια των τρένων. Και στο Σπύρο το Φερμέντη τον βλέπουμε στο Σύνταγμα. Ελευθερία, να ξεκινήσουμε από σένα. Πού οφείλεται αυτή η σύγχυση με τα δρομολόγια? Ο κόσμος ήρθε εδώ από νωρίς να πάρει και τον προαστιακό και τον ΟΣΕ, και αυτό για το οποίο ενημερώθηκε τελευταία στιγμή, το τονίζω, είναι ότι δεν θα γίνουν δρομολόγια. Στην προηγούμενη συνέντευξη που βγάλαμε μιλούσαμε μόνο για τον ΟΣΕ. Πριν από λίγο λοιπόν ήρθανε επιβάτες του προαστιακού και μας είπαν ότι μόλις τώρα μας ενημέρωσαν ότι δεν πρόκειται να γίνει κανένα δρομολόγιο μέχρι νεοτέρας. Και οι περισσότεροι εξ αυτών πάνε στις δουλειές τους και μάλιστα πήραν τηλέφωνο να ενημερώσουν ότι δεν θα μπορέσουν να πάνε σήμερα γιατί δεν έχουν κάποιον άλλο τρόπο να πάνε στις δουλειές. Επίσης, να προσθέσω κάτι άλλο.
η Τρένοσε αναφέρει ότι έβγαλε ανακοίνωση στις 6.30 ώρα το πρωί ότι δεν θα γίνουν δρομολόγια. Ο κόσμος που μπαίνει λοιπόν στο site και του ΟΣΕ και της Τρένοσε δεν βρίσκουν καμία ανακοίνωση. Οπότε πώς θα το μάθαιναν λοιπόν όσοι ξεκινούσαν εκείνη την ώρα από τα σπίτια τους. Και 6.30 το πρωί περισσότεροι. Για να το ψάξουμε, παιδιά, αν υπάρχει αυτή η ανακοίνωση. 6.30 το πρωί περισσότεροι που είναι να πάρουν τα πρωινά δρομολόγια έχουν ξεκινήσει ήδη από το σπίτι τους. Είναι ούτως ή άλλως αργά. Γιατί έχουν πάρει από το βράδυ τηλέφωνο. Θα γίνουν κανονικά δρομολόγια. Γιατί έχουν πάρει από το βράδυ τηλέφωνο. Γνώριζαν από χθες ότι θα γίνουν κανονικά δρομολόγια. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Επίσης, να σας πω κάτι άλλο. Εδώ στο σταθμό Λαρίσης, να προσθέσω μόνο ότι εδώ στο σταθμό Λαρίσης, εκτός ότι ο κόσμος ήρθε να επιβάσει το τρένο και στον προαστιακό και δεν τα κατάφερε, τώρα δεν έχει ούτε ταξί να γυρίσει πίσω στο σπίτι του. Δηλαδή, προηγουμένως είδαμε κάποιες ακραίες καταστάσεις να μπαίνουν 5 άτομα μέσα σε ένα ταξί και να προσπαθεί ο οδηγός να τους εξηγήσει ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο και θα τους σταματήσει η αστυνομία. Όλοι όσοι δεν πήραν τα αυτοκίνητά τους, δεν έχουν αυτοκίνητο, κινούνται με ταξί, Ελευθερία μου, γι' αυτό. Πάμε και στο Σπύρο το Βρεμεντίτη. Να δούμε ποια είναι η εικόνα από το κέντρο της Αθήνας προτού θυμίσουμε τις κινητοποιήσεις. Βλέπουμε ότι ήδη συσσωρεύονται πάρα πολλά αυτοκίνητα στο κέντρο. Σπύρο. Λοιπόν, ακριβώς τώρα, Άκη, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο πάνω μέρος της πλατείας Συντάγματος, ακριβώς εδώ μπροστά στη Βασιλίσσα Αμαλίας, η οποία σιγά-σιγά, όπως βλέπετε και εσείς, αρχίζει και γεμίζει αυτοκίνητα. Η κυκλοφορία ευτυχώς διεξάγεται προς το παρόν ομαλά, υπό ποια προϋπόθεση. Έχουν στηθεί σε κάθε φανάρι τροχονόμοι, οι οποίοι δίνουν, θα λέγαμε με τη φράση αυτή, πράσινο ρεύμα κυκλοφορίας. Δηλαδή, ουσιαστικά προσπαθούν να μην γίνει ανάσχεση της κυκλοφορίας. Όπου γίνει ανάσχεση της κυκλοφορίας όμως, όπως για παράδειγμα τώρα εδώ, ας γυρίσει λίγο ο Δημήτρης την κάμερα να δείτε, αρχίζει πλέον πάλι η Βασιλής Σοφίας να γεμίζει. Καλημέρα, καλημέρα, από πού έρχεστε? Εδώ οι άνθρωποι, εδώ μηχανάκια περισσότερο προσπαθούν να κινηθούν. Βλέπετε. Να, τώρα δώσαμε βέβαια πράσινο ρεύμα πάλι. Αυτό είναι το καλό, μέσα στο, το παρήγορο θα έλεγα, μέσα στο κέντρο της Αθήνας, ότι η τροχή έχει σαφείς ρητές εντολές, ώστε να μην γίνεται ανάσχεση κυκλοφορίας. Διότι, σκεφτείτε τώρα, ο κόσμος αυτός έρχεται από την λεωφόρο Συγκρού, ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Συγκρού, εάν κόψει η κυκλοφορία, αυτό σημαίνει ότι η κίνηση θα έχει, μάλλον το μπλοκάρισμα θα είναι κάποιων χιλιόμετρων. Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή το τι γίνεται βεβαίως στην λεωφόρο Συγκρού, αλλά μπορώ να φανταστώ ότι θα δούμε το χάρτη. Όταν είμαστε έτοιμοι, θα δούμε το χάρτη της Αττικής με το πώς έχει κυκλοφορία. Είναι όλα κόκκινα σχεδόν. Να γεμίζει και η λεωφόρο Συγκρού και η περιφερειακή δρόμη. Εμείς βλέπουμε το σχετικό χάρτη. Είναι όλοι οι δρόμοι. Πάσης φύσος αυτοκίνητο μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Είναι όλοι οι δρόμοι όπως ακριβώς η ίδια εικόνα που επικρατεί και στην πλατεία Συντάγματος, στη λεωφόρο Αμαλίας. Υπάρχει παντού σοβαρότατο πρόβλημα, όπως ήταν αναμενόμενο ούτως ή άλλως αυτό για την σημερινή ημέρα. Τώρα πάμε να ακούσουμε πολίτες, επιβάτες, οι οποίοι τελικά δεν επιβιβάστηκαν στα τρένα, τις δηλώσεις που, και την ταλαιπωρία που κατέγραψε η Ελευθερία Ισπυράκη με το μικρόφωνο του Open. Για πάμε. Περίμενα κάνα 20 λεπτό περίπου να έρθει το προαστιακός για Πειραιά. Και μου είπαν μέχρι νεοτέρας, ανακοίνωση βγάλαμε βασικά ένας κύριος, ότι μέχρι νεοτέρας δεν θα υπάρχει κανένα δρομολόγιο τρένου. Όλο το βράδυ λέγατε ότι δουλεύει. Ναι. Τώρα το πρωί ήρθα, δεν δουλεύει. Πάω σπίτι. Βλέπω εσένα live. Ναι. Μετάδοση. Λες ότι δουλεύει. Δεν δουλεύει, δεν ησυχεί. Μας είπαν ότι έχουν ακυρωθεί τα δρομολόγια. Συγκεκριμένα εγώ τα άκουσα 5 λεπτά πριν μπω εδώ πέρα μέσα από ραδιοφωνική εκπομπή. Ερχόμαστε από την Δράμα και σήμερα μάθαμε ότι είχε απεργία. Και δυστυχώς περιμένουμε εδώ πέρα, είμαστε κανένα δύο τουλάχιστον. Δεν μπορώ να φύγω, πρέπει να βρω έναν άλλο τρόπο. Πάντως με τρένο αποκλείστηκε. Μάλιστα. Είναι για Ελευθερία, μόλις έχουμε κάποιον από τους υπευθύνους εκεί πέρα να μας εξηγήσουν γιατί τα αποφάσισαν την απεργία, τι ώρα, και ενώ γνώριζε ο κόσμος ότι μπορεί να ταξιδέψει, μόλις έχουμε κάποιον από τους συνδικαλιστές, θα είναι καλό να τους ακούσουμε. Εμείς επιχειρήσαμε πάντως να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Αλλά δεν μας έχει απαντήσει κανείς μέχρι στιγμής. Για να δούμε, παιδιά, αν θα τα καταφέρουμε σήμερα. Γιατί να μην απαντήσουν, δεν το καταλαβαίνω. Πήρανε μία απόφαση, είναι συνδικαλιστικό όργανο. Να εξηγήσουν γιατί πήραν αυτή την απόφαση, τι ώρα την πήγαν και γιατί ο κόσμος έφτασε εκεί, γνωρίζοντας ότι θα μπορέσει να επιβιβαστεί και τελικά δεν επιβιβάζεται. Δεν έχει νόημα, τι είναι, κρυπτό, είναι όλη αυτή η ιστορία. Δεν κρύβεται. Δεν κρύβεται. Είναι προφανές ότι εκεί υπάρχει ζήτημα.
Έλα, Μαριάννα. Θέλω να πω ότι το δικαίωμα στην απεργία φυσικά είναι και σεβαστό και απόλυτα αποδεκτό, ακόμα και όταν ταλαιπωρούμεθα, για μία μέρα. Αλλά αυτού του τύπου η παράλυση, δηλαδή να είναι μία τέτοια απεργία ώστε να παραλύει μία ολόκληρη... ένας ολόκληρος νομός στην πραγματικότητα, μάλλον όλη η περιοχή της Αττικής, όλη η περιφέρεια της Αττικής. Είναι ταλαιπωρία για τουλάχιστον 2 εκατομμύρια κόσμο, 2,5. Και στη Θεσσαλονίκη την ίδια εικόνα έχεις, έτσι. Και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο. Είναι όλη η χώρα, δεν είναι. Τώρα, είναι... έχεις και κάτι παραπάνω. Θέλεις να απεργήσεις, ωραία. Δεν μπορεί να την παίρνεις την απόφαση αργά το βράδυ ή βράδυ, να μην το πετυχαίνει, να μην το προλαβαίνουν τα δελτία, να μην το προλαβαίνει ο άλλος και να στείνεται ο Κοσμάκης στις πλατφόρμες του προαστιακού ή στους σταθμούς. Αυτά. Εκεί είναι... φαίνεται ότι έχουμε, ναι, το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι, αυτά το, να το σου πω. Γιατί ο κόσμος εχθές το βράδυ ήξερε ότι θα ταξιδέψει. Δηλαδή. Νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο πλήττουν την κυβέρνηση αυτήν ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να ήταν πάνω. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πλήττεις την κυβέρνηση. Πλήττεις τον άνθρωπο ο οποίος έχει, έχει να πάει 5 δραχμές, 5 ναι, ευρώ μάλλον, ταξί και όχι 100 ευρώ. Ναι. Ναι, γι' αυτό, σηκώνει τους τόνους το Μαξίμου και λέει για τους επαγγελματίες αγροτοματέρες, θεωρώντας ότι θα εκφράσει το λαϊκό αίσθημα όλων όσων θα ταλαιπωρηθούν. Και αν αυτό είναι δόκιμο, αν δηλαδή κάθε φορά που έχουμε απέναντί μας μια απεργία, Γιάννη, θα μιλάμε για υποκινούμενους εργατοπατέρες. Όταν έχεις δυσανεξία σε αυτά, ναι. Αλλά προσέξτε να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό. Η απεργία, ειδικά στα τρένα, θεωρώ ότι αγγίζει, για να μην πω ότι είναι, προβοκάτσια. Τελεία και παύλα. Γιατί έτσι, για να ξέρω η προβοκάτσια. Συγγνώμη, δεν μπορείς να αποφασίσεις απεργία λίγες ώρες πριν. Τελεία. Απέναντι οποιοδήποτε. Γιατί αυτό είναι σήμερα που θα παίξει τα κανάλια. Σωστά. Αυτό είναι σήμερα που θα δίνει τον τόνο και όχι ποιον, το κομφούζιο. Όλα τα άλλα τα ξέραμε, λες. Από ποιον. Όλα τα άλλα τα ξέραμε. Λοιπόν. Δεν χρειάζεται να βουνού που θέλετε, που φαίνεται ο Κολαούζος δεν θέλει. Να πούμε ότι τρένο αφορά... δεν είναι πια κρατική. Ακριβώς. Εδώ πέρα έχω την αίσθηση ότι γενικότερα θα πάμε σε μια σύγκρουση με τα συνδικάτα, είτε μας αρέσουν είτε δεν μας αρέσει. Εδώ η ΓΕΣΕΕ φτάνει να είναι το Διοικητικό του Συμβούλιο να έχει χαρακτηριστικά ισοβιότητας. Δηλαδή, ακόμα και ο Αμβρόσιος, έχω πει, ο Μητροπολίτης παραιτήθηκε, που είναι ισοβίος. Εδώ στη ΓΕΣΕΕ βλέπετε τι αυτή. Δεν μπορεί κανείς λοιπόν. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν γινόταν απεργίες. Επί Νέας Δημοκρατίας παλιά, επί ΠΑΣΟΚ δεν γίνεται. Είναι βαριά κουβέντα να πεις ότι αυτές είναι υποκινούμενες οι απεργίες. Είναι υποκινούμενες από τους αγρότες. Από τους εργαζόμενους, τους οποίους. Ναι, αλλά λέει παιδιά, όταν το κατέβασε ο Κατρούγαλος, δεν κάνατε τέτοιο χαμό. Τώρα που φαίνεται ένα νομοσχέδιο. Ξεχνάνε. Που διορθώνω, λέει, αυτές τις αδικίες του Κατρούγαλου. Όχι, έτσι υποστηρίζει ο Βρούτσης. Μου κατεβάζετε τα ρολά. Δηλαδή στη Γαλλία θα πούνε που είναι 40 μέρες απεργίες για το ασφαλιστικό τους. Εδώ πέρα η κυβέρνηση καλλιέργησε αισιοδοξία. Δημιούργησε την ελπίδα ότι εδώ καταργούμε το νόμο του Κατρούγκαλου. Και δεν υπάρχει ένας εργατολόγος ο οποίος να μην λέει ότι όχι μόνο δεν καταργεί το νόμο Κατρούγκαλου, αλλά θωρακίζεται. Και όταν βεβαίως υπάρχει λέει, ρητορική. Στις ασφαλιστικές εισφορές, για παράδειγμα, ας πούμε, στους ελεύθερους επαγγελματίες, που είναι ένας τεράστιος αριθμός μικρών επιχειρηματιών με τον μπλοκάκι κτλ. Οφείλω να πω ότι ήταν ό,τι πιο ευεργετικό η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Να κάνουμε υπάρχει κάτι. Υπάρχει άλλη ανάγκη. Ζητώ συγγνώμη. Πάμε στο διάλειμμα για να έρθει και ο Βασίλης Τσεκούρας μέσα, ο αρμόδιος συνάδελφος, ναι, που καλύπτει και έχει στα χέρια του το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και έχει δει και τις τρύπες και τις όποιες ωφέλειες προκύπτουν. Θα έχουμε και τον πρόεδρο της ΑΔΔ, ναι, αμέσως μετά κοντά μας να απαντήσει στις κυβερνητικές καταγγελίες. Πάμε στους διαγωνισμούς μας. Πάμε να δώσουμε το πιο cool SUV, το νέο Volkswagen T-Cross, την έκδοση Live, λευκό πεντάθυρο χιλίων κυβικών, 95 ύπων αξίας 17.600 ευρώ, ιδανικό για κάθε είδους χρήση, που έχει τη δυνατότητα να καλύψει με άνεση τις μεταφορικές σας ανάγκες. Μέσω του 14999 θα αναδειχθεί ο ένας υπερτυχερός από σταθερό κινητό τηλεφωνήτη. Στέλνετε μήνυμα open κενό και το όνομα τεπώνυμό σας. Και από την Greco Strom, δύο δωρεπιταγές αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία για δύο τυχερούς, προκειμένου να επισκεφτείτε τις εγκαταστάσεις της Greco Strom και να απολαύσετε από κοντά τα νέα επαναστατικά στρώματα Greco Strom Bodytopia, που διαβάζουν το σώμα, διαβάζουν μαζί και αναγνωρίζουν
και τις ανάγκες του κάθε ενός, τις μοναδικές ανάγκες για έναν ξεκούραστο και απολαυστικό ύπνο. Πολύ ωραία. Πάμε στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Δείτε σε λίγο. Αλλάζουν οι ασφαλιστικές εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες. Τέλος οι διπλές εισφορές στα μπλοκάκια. Εκτός ασφαλιστικού νόμου, η 13η σύνταξη. Ο οικονομικός συντάκτης του Open Βασίλης Τσεκούρας και ο πρώην Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης απαντούν με παραδείγματα στις απορίες μας για το τι αλλάζει στη ζωή μας με το νέο ασφαλιστικό. Εμπιστεύουμε. Εδώ πάμε να συναντήσουμε και να συνομιλήσουμε, αφού καλημερίσουμε και τον Βασίλη τον Τσεκούρα που είναι εδώ κοντά μας, να δούμε λίγο αναλυτικά τα του ασφαλιστικού. Τον κύριο Γιάννη Πάιδα, τον πρόεδρο της ΑΔΔΗ, για την σημερινή 24ωρη κινητοποίηση. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα. Τώρα, εδώ σας λένε ότι είσαστε εργατοπατέρες επαγγελματίες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΜΕ και ότι αντιδράτε με καθυστέρηση 3 χρόνων στο ασφαλιστικό. Δεν αντιδράσατε όταν το έφερε ο Κατρούγκαλος. Αντιδράτε τώρα που φέρνει ο Βρούτσης τις διορθωτικές παρεμβάσεις σε αυτό που είχε φέρει ο Κατρούγκαλος. Μάλιστα. Καταρχήν να κάνουμε ορισμένες διορθώσεις. Δεν είμαστε εργατοπατέρες. Ένα. Δεύτερον, ούτε το ΠΑΜΗ ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ προσωπικά είμαι της ΔΑΚΕ και ανήκω και στο φιλελεύθερο χώρο. Και τρίτον, δεν αντιδράσαμε τώρα μετά από 3 χρόνια, δηλαδή από το Μάιο του 2016 που έφερε ο Κατρούγκαλος. Και τότε είχαμε αντιδράσει και τότε είχαμε εκφράσει τις επιφυλάξεις μας και ήμασταν η μόνη συνδικαλιστική οργάνωση, τριτοβάθμια, που είχαμε χαρακτηρίσει τον νόμο με ανακοίνωση, όχι μία, πολλές ανακοινώσεις, ανθρωποκτόνο. Άρα λοιπόν δεν ισχύει τίποτα από τα προηγούμενα 3 τα οποία μου αναφέρατε. Ναι, αλλά αυτά τα λέει η κυβέρνηση. Δεν τα λέμε εμείς, κύριε Πάιδα. Δεν είπα, τα λέτε ότι αυτά τα οποία ανέφερε, ξέρω εγώ, η κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε άλλος κυβερνητικός παράγοντας ή το γραφείο. Φαντάζομαι, διαβάσατε και την ανακοίνωση, τη διαρροή του Υπουργείου Εργασίας, του κυρίου Βρούτση, ότι δεν διαβουλεύτηκε μαζί σας. Είστε εκτός τόπου και χρόνου, λέει. Το Υπουργείο με τον κύριο Βρούτση, από τη στιγμή που έγινε υπουργός, βρεθήκαμε 2 φορές. Ειδικά τη δεύτερη φορά που συναντηθήκαμε και μπήκαμε λίγο στην ουσία του θέματος για το νομοσχέδιο που πρόκειται τότε να κατατεθεί και κατατέθηκε. Είχαμε και μας εξήγησε έτσι τα βασικά άρθρα. Εμείς είχαμε εκφράσει τις επιφυλάξεις μας στα περισσότερα από αυτά. Με πρώτο και κύριο, αν κάνουμε εξαίρεση, το πρώτο, τα ποσοστά αναπλήρωσης από 31 χρόνια και πάνω μέχρι και 40, που δίνονται από ελάχιστες έως μικρές αυξήσεις, ειδικά μετά από 35-36 χρόνια υπηρεσίας και μέχρι τα 40, που δίνονται ορισμένα ευρώ, 20-30 ευρώ παραπάνω, γιατί με 31 έως 35 χρόνια οι αυξήσεις είναι περίπου της τάξης των 5 ευρώ. Κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσω για κάτι. Για τα άλλα είχαμε εκφράσει την αντίρρησή μας, όπως ότι δεν προβλέπεται τίποτα για τα όρια ηλικίας και παραμένουν στα 67 έτη για όλους, όπως είδα και με τον νόμο Κατρούγκαλο. Δεν προβλέπονται ούτε καν για τους συναδέλφους που είναι με βαρέα και θυγινά επιδόματα στο δημόσιο κάποια έστω ελάχιστη μείωση του συνταξιδοτικού τους χρόνου, δηλαδή μια πενταετία που είχαμε ζητήσει, αντί να βγαίνουν με 67, στα 67 χρονών να βγαίνουν στα 62, ούτε υπήρχε καμία πρόληψη για να καθιερωθεί πάλι 13η και 14η σύνταξη που περικόπηκε με τους προηγούμενους ασφαλιστικούς νόμους. Από πού, κύριε Πρόεδρε, από πού να βγουν τα χρήματα για τη 13η και τη 14η σύνταξη? Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει μία αντίληψη ότι επανήλθαμε σε μια κανονικότητα. Ακριβώς. Όπου πέφτουν χρήματα από τον ουρανό. Διότι όπως ξέρετε η μισθή, ας πούμε, είναι των 500 και των 600 ευρώ. Κοιτάξτε, από πού να βρεθούν τα λεφτά? Εμείς δεν επακελθήκαμε και δεν ανακοινώσαμε κανονικότητα. Ίσα-ίσα απόλυτα ρεαλιστές είπαμε. Βρισκόμαστε ακόμα και είμαστε υποκαθεστώς υποπτήρας και επιτήρησης, άλλοι και η προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και η σημερινή, κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε σε μια κανονικότητα. Μου λέει, Πρόεδρε, μου λέει ένας φίλος, Γιάννη, ναι, μου λέει ένας φίλος, μου στέλνουν μήνυμα, Πρόεδρε, μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος και μου λέει, θα γίνει viral η δήλωση του κυρίου Πάιδα, ότι εγώ, παιδιά, είμαι της ΔΑΚΕ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Βρούτσης από χθες... Γιατί είπατε ότι είναι εργατοπατέρες. Όχι, δεν το είπα. Λέει η κυβέρνηση ότι εδώ πρόκειται για μια υποκινούμενη απεργία
εκτός τόπου και χρόνου από εργατοπατέρες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΜΕ. Και λες, λέτε, εγώ παιδιά με τη ΣΔΑΚΕ. Σαν πρόεδρος της ΑΔΕΔΗ είμαι στη ΣΔΑΚΕ και δεν υπήρξε. Θα πρέπει με τη δήλωσή σας. Είμαι ένας δάσκαλος, έτσι που είμαι μια ζωή στον τομέα της παιδείας και έχω δώσει αγώνες για την παιδεία και γενικά για το συνδικαλιστικό κίνημα. Θα είχε ενδιαφέρον να απαντήσουν σε αυτό που είπατε, ότι προέρχεστε από τη ΔΑΚΕ. Θα είχε ενδιαφέρον, εφόσον σας χαρακτηρίζουν ως εργατοπατέρα. Μια ερώτηση θα κάνω. Ο κύριος Βρούτης από χθες έχει βγει στα κανάλια και λέει ότι έφερα μια μεταρρύθμιση και καταργώ τον νόμο Κατρούγκαλου. Καταργείται ο νόμος Κατρούγκαλου και δεν το έχουμε πάρει είδηση? Όχι, δεν καταργείται. Είναι μια συνέχεια με μικρές απλώς διορθώσεις. Και εμείς αυτό ευελπιστούσαμε και αυτό περιμέναμε. Ένα λεπτό, πρόεδρε μου, τώρα συγγνώμη. Λέει ψέματα ο Βρούτσης. Λέει ψέματα ο Βρούτσης ότι έχονται αυξήσεις σε εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, στις επικουρικές. Και ουσιαστικά η μόνη επιβάλληση είναι η αύξηση κατά 30 ευρώ των εισφορών στις χαμηλές. 21 εκδηλώσεις για το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό. Και τώρα που μιλάμε, σταμάτησα στον δρόμο. Έρχομαι από η μερίδα που είχαμε χτες με δεκεκριμένους επιστήμονες, τον κύριο Μητρόπουλο και τον κύριο Ρωμανιά, στη Λάρισα, ακριβώς για αυτό το θέμα. Το οποίο αναλύσαμε εντελεχώς και εξοχιστικά για το θέμα των μεταβολών του νόμου, το οποίο κατατέθηκε. Εάν κάνουμε εξαίρεση που σας είπα, τις μικρές αυξήσεις ελάχιστες από τα 31 χρόνια υπηρεσίας μέχρι τα 35 και λίγο μεγαλύτερες στις τάξεις των 20-30-40 ευρώ από τα 35 μέχρι τα 40, το άλλο είναι μια αντιγραφή του νόμου Κατρούγκαλου, ο οποίος διατηρείται ενισχύ στο 80-90% των άρθρων που υπήρχε δηλαδή. Επειδή είμαι πρακτικός άνθρωπος, ο συνταξιούχος των 600 ευρώ, των 800 ευρώ, των 1.000 ευρώ, θα δει έστω μισό ευρώ αύξηση? Άμα έχει 31 χρόνια υπηρεσίας, μέχρι 35 θα δει 5 με 10 ευρώ αύξηση, ναι. Αλλά όχι μείωση, σου λέει. Από 30 και κάτω δεν θα δει καμία δηλαδή αλλαγή. Φωνάζει ο Τσεκούρας τόσες μέρες, λέει, το έχει ξεψαχνίσει το πράγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι 9 στους 10 συνταξιούχους απέναντίας θα δουν μείωση του πραγματικού του εισοδήματος. Όχι, μείωση με την υποσημείωση. Δηλαδή, μισό λεπτάκι. Με την υποσημείωση ότι θα φύγει από το ταμείο, γενικά για τους συνταξιούχους, το ποσό των 970 εκατομμυρίων που αφορούσε το επίδομα, για να μην τζακωθούμε, της 13ης σύνταξης. Όταν εγώ φύγει αυτό. Λέω με τα στοιχεία που έχουμε και αυτά που μας είπαν και οι ειδικοί επιστήμονες και εργατολόγοι. Μας είπαν μείωση σύνταξης, δηλαδή και κάτω από 30 χρόνια υπηρεσίας δεν θα έχουμε. Εισοδήματος, 30... όχι σύνταξης. Μισό λεπτάκι. Να ξεκαθαρίσουμε. Εισοδήματος συνολικά. Ο συνταξιούχος δηλαδή που δεν θα πάρει. Ο συνταξιούχος των 500 ευρώ, που δεν θα πάρει 500 ευρώ τη 13η που είναι νομοθετημένη για, σε μόνιμη βάση, θα έχει 500 ευρώ μείον το χρόνο. Ο συνταξιούχος των 600 ευρώ που πήρε το 75%, θα έχει μείον λοιπόν περίπου 450 ευρώ. Αυτό αναπληρώνεται. Για τους υπάρχοντες, για τους νυν συνταξιούχους, η κατάσταση θα είναι στάσιμη. Δηλαδή, οφείλω να πω, ας πούμε, ότι ειδικά αυτοί που βγήκαν στη σύνταξη την τελευταία τριετία με τον νόμο Κατρούγκαλου, υπάρχει μια εξισορρόπηση και μια προς τα πάνω αύξηση σε σχέση με τους παλιότερους συνταξιούχους που είχαν μέχρι την 12η Μαΐου του 2016. Ναι, πάντως, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εγώ έχω να σας πω το εξής απλό, ότι σε σχέση με τους ανθρώπους του ιδιωτικού τομέα, εργαζόμενους και συνταξιούχους, και σε σχέση με τη δεκαετή κρίση όπου υπέστησαν εκατομμύρια ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρο επιχειρηματίες, τρομερή, αν θέλετε, ζημιά. Υπάρχει μία... Απλώς θέλω να πω ότι δεν υπάρχει τόσο η κοινωνική ανοχή, να σας το πω έτσι, η κοινωνική στήριξη που ίσως να είχατε τη δεκαετία του 2000 ή του 1990. Κοινωνική. Αυτό να το λάβετε υπόψη σας. Το λαμβάνουμε υπόψη. Έτσι. Οφείλω όμως να σας πω ότι είμαστε και η μόνη κοινωνική τάξη και δεν είναι λόγια δικά μου αυτά. Είναι απόφαση του έκτου τμήματος του ΣΤΕ πριν από 16 μήνες που είχε πει ότι η μεγαλύτερη κοινωνική ομάδα η οποία έδωσε τα περισσότερα στην 9ετή, δεκαετή κρίση, όπως είπατε, ήταν η κοινωνική τάξη των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί είμαστε οι μόνοι οι οποίοι μας παίρνουν τα λεφτά όποτε θέλουν από την τσέπη. Ναι.
Αθηναϊκή είναι η μόνη κοινωνική ομάδα που είχε φτάσει στα όρια της κοινωνικής εξαπλίωσης όπως είχε πει. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Κατάμε και νομίζω ότι θα παίξει πολύ η δήλωση σήμερα. Εγώ, παιδιά, είμαι τη ΔΑ και δεν είμαι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τι λέει η κυβέρνηση. Εδώ, καλημέρα, κύριε Κουτσουμάνη. Καλημέρα. Εδώ έχουμε την χθεσινή ανακοίνωση της ΤΡΕΝΟΣΕ. Και λέει η ανακοίνωση της ΤΡΕΝΟΣΕ χθες. Γι' αυτό έλεγε ο κόσμος το πρωί στο σταθμό Λαρίσης. Παιδιά, μας κοροϊδεύετε. Πήρα τα μπαγκάζια μου, άνθρωπος, άρρωστος άνθρωπος με τη γυναίκα μου. Ήρθα εδώ και μου λέτε ξαφνικά ότι δεν θα φύγει το δρομολόγιο. Ενώ χθες το βράδυ μου είπατε ότι θα φύγει. Και λέει η ΤΡΕΝΟΣΕ χθεσινή ανακοίνωση. Κανονικά θα κινηθούν αύριο 18 Φεβρουαρίου, ημέρα απεργίας, τρένα και προαστιακός συγκεκριμένα. Την ημέρα γενικής απεργίας για το νέο ασφαλιστικό, ο προαστιακός σιδηρόδρομος και τα τρένα σε όλη τη χώρα θα κινηθούν κανονικά, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΤΡΕΝΟΣΕ ΑΕ. Μα μας κοροϊδεύουν. Δικαιούμε να πω λοιπόν για προβοκάτσια. Μα με συγχωρήσουν. Είναι προβοκάτσια ή στα όρια της προβοκάτσιας. Δεν εξηγείται αλλιώς. Γιατί ήταν προετοιμασμένος ο κόσμος, θα παίζει σήμερα όλη μέρα. Προβοκάτσια, ξέρεις τώρα τι σημαίνει. Ότι βάλανε δύο δεξιούς συνδικαλιστές, η κυβέρνηση. Μα εδώ καταρρύπτεται και ο μύθος. Αυτό σημαίνει η προβοκάτσια. Ο μύθος περί εργατοπατέρων του ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα. Για να είμαι ειλικρινής, η δική μου η πληροφόρηση είναι ότι μία ειδικότητα απεργεί, αποφάσισε. Και εκεί έγινε τον μπλόκο. Και το αποφάσισαν στις 3 ώρα το πρωί. Εκεί έγινε τον μπλόκο, ναι. Μεταξύ εκεί. Όχι, εκεί να εστιάσουμε στο αν είναι προβοκάτσια ή όχι. Λοιπόν, πάμε στο Σπύρο το Φρεμεντίτη. Είναι στην Λεωφόρο Συγκρού. Να δούμε το Σπύρο και να δούμε και τον χάρτη μας σε λίγο για τους δρόμους, τους κεντρικούς. Σπύρο, δώσε μας λίγο την εικόνα. Βλέπουμε και το χάρτη εμείς το σχετικό. Λοιπόν, και εμείς και οι τηλεθεατές για να δούμε την κατάσταση. Ήμασταν στη Βασιλής Όλγας και μετακινηθήκαμε, είδαμε την κίνηση εκεί, δώσαμε στη ζωντανή σύνδεση την κίνηση, την εικόνα. Δείτε τώρα, Λεωφόρο Συγκρού, είναι αυτό που λέγαμε. Έχει φρακάρει από το ύψος του Αγίου Σώστη και λίγο πιο πριν, με βάση τις οδηγούς που μιλούσα λίγο στα φανάρια. Έχει φρακάρει ο δρόμος τελείως και βεβαίως υπάρχει ταλαιπωρία. Καλημέρα, από πού έρχεστε? Καλημέρα. Από πού έχει κίνηση, καλημέρα, από πού έρχεστε καταρχάς? Από την αρχή της Λεωφόρου Συγκρού. Από την αρχή της Λεωφόρου Συγκρού. Πόση ώρα κάνει μέχρι εδώ τώρα? Μισή ώρα. Για να διασχίσει τη Συγκρού, έτσι. Μαρούσι. Μαρούσι πάει. Αύριο θα φτάσει. Να προλάβει το μεσημεριανό. Τέτοιες μέρες χρειάζεται. Το μεσημεριανό μου λέει ο Παυλόπουλος και τώρα η Κοντρακό θα το προλάβετε. Ελπίζουμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Μια εικόνα λοιπόν. Στα νεύρα του, από την κίνηση. Νομίζω ότι τον ευχαριστούμε πολύ τον άνθρωπο που μας μίλησε. Ήταν την ψυχραιμία του. Δεν είναι εύκολο πράγμα τώρα αυτό, παιδιά. Με συγχωρείτε πολύ. Ναι. Λοιπόν, από χθες λέγαμε όσοι μπορούσαν να μην κατέβουν στο κέντρο, να μην κατέβουν, να το αφήσουν για αύριο. Όχι ότι αύριο θα είναι εύκολη ημέρα, γιατί ό,τι δεν έγινε σήμερα θα γίνει αύριο. Ναι. Αλλά θυμίζουμε ότι 11 η ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος είναι η συγκέντρωση της ΑΔΔΗ Σπύρο και 10.30 Προπήλαια και πλατεία Καραϊσκάκη. Ακριβώς. Στον Πειραιά. Καραϊσκάκη. Να θυμίσουμε τις συγκεντρώσεις και πρέπει, ότι πρέπει, δεν πρέπει να σας πω τίποτα. Βλέπουμε τη σχετική κάρτα. Πες, Σπύρο. Να προσθέσω ότι υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη, καταρχάς από την πλευρά της τροχείας, προκειμένου να ρυθμίσει την κυκλοφορία. Τι μπορούν βέβαια να κάνουν και οι άνδρες τροχείας. Αυτό που βλέπετε, προσπαθούν να δώσουν πράσινο ρεύμα στα αυτοκίνητα, τουλάχιστον στους κόμβους που είναι οι πιο σημαντικοί και ξέρουμε ότι θα μπλοκάρουν πολύ, και μπλοκάρουν πολύ εύκολα. Προσπαθούν να δώσουν τώρα πάρα πολύ. Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα στρέψουμε σε σένα και να δούμε, παρακαλούμε πολύ, αν μπορεί κάποιος από την ΤΡΕΝΟΣΕ, από τη διοίκηση, από τους συνδικαλιστές. Κάποιος θα δώσει μια εξήγηση στον κόσμο, παιδιά, γιατί ξαφνική, γιατί αυτή η ξαφνική, εκτός αν κρύβονται, δεν ξέρω. Κρύβονται. Τι κάνουν στην ΤΡΕΝΟΣΕ, δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να μιλήσει? Ή να βγάλει εκ νέου. Το ελέγχουν το μαγαζί εκεί, ή το έχουν... ότι δεν θέλει να βγει. Το έχουν κάνει. Ας βγάλουν μια εκ νέου, μια νέα ανακοίνωση για το τι ακριβώς συνέβη, τουλάχιστον να μάθουμε. Ναι. Μια εξήγηση. Αν γραπτή έστω. Πώς βγάλανε αυτήν. Γραφείο τύπου θα που ενημέρωναν ότι δουλεύουν όλα κανονικά. Είναι όλα κανονικά. Κάτσε, είναι μια παρά 25. Νομίζω θα έχουν ενημερωθεί, ναι. Γιάννη, πλέον, ναι. Για τον Πάκαρο, λοιπόν, που προκλήθηκε. Έλα, κύριε Βασίλη, τι γίνεται και στον κύριο Κουτρουμάνη. Και ο κόσμος πολύ νωρίτερα. Έχουν δίκιο τώρα που φωνάζουν. Έχουμε δύο εικόνες διαφορετικές μεταξύ τους. Οι μεν λένε, παιδιά, εμείς για πρώτη φορά καταθέτουμε ένα ασφαλιστικό το οποίο δεν έχει αρνητικές παρεμβάσεις και διορθώνουμε για τις αδικίες που κάτσουν. Και οι άλλοι λένε.
Ποιες θετικές παρεμβάσεις, παιδιά, μιλάμε για ψίχουλα όπου τα βρούμε. Λοιπόν, δύο πράγματα. Οι αδικίες του Κατρούγκαλου διορθώνονται ό,τι αφορά τις κύριες και επικουρικές συντάξεις στο μέτρο του δυνατού, με βάση δηλαδή τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Το κομμάτι που αλλάζει σε σχέση με τον νόμο Κατρούγκαλου είναι στο κομμάτι των εισφορών. Ναι. Δηλαδή, αυτό που δημιουργούνται οι έξι ασφαλιστικές κλάσεις αλλάζει στην ουσία τον τρόπο απολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου καθεστώτος, του νόμου Κατρούγκαλου. Εδώ λοιπόν, γιατί το λέγαμε και νωρίτερα στο διάλειμμα, με ρωτούσε αν θα οι χαμηλόμισθοι, αυτοί μάλλον που θα πληρώσουν λιγότερες εισφορές, οι χαμηλές δηλαδή, τις πρώτες κλάσεις, αν θα έχουν όφελος ή απώλειες. Θα έχουν απώλειες, αλλά θα έχουν μεγαλύτερη συντάξη στο μέλλον. Μέχρι αυτό δηλαδή είναι το τυράκι στην ουσία. Ναι. Αυτό θα είναι το τυράκι για μετά. Άρα, αυτοί που θα πληρώσουν, για παράδειγμα, ή 210 ευρώ, 252 ευρώ, θα πάρουν μεγαλύτερη σύνταξη, αλλά θα πληρώνουν κάθε μήνα μεγαλύτερες εισφορές. Και εσύ το πιστεύεις ότι θα πάρουν μεγαλύτερη σύνταξη? Τώρα μιλάμε με βάση το σύστημα. Συγγνώμη, συγχωρείτε εσύ. Κάναμε ποτέ συζήτηση για το ασφαλιστικό με αυτή τη βάση? Ξέρετε τι ξέρω? Ότι ένας αυτοαπασχολούμενος των 8.200 ευρώ το χρόνο, δηλαδή περίπου μια αμοιβή 683 ευρώ το μήνα, οι ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρώσει θα είναι αυξημένες κατά 380 ευρώ. Δεν μετράς, εσύ κάνεις αντιπολίτευση. Κάτω, κύριο Σκουτουπά. Είναι σαν να μου λέει, δεν θα πάρουμε κι εμείς ποτέ σύνταξη, γιατί το ασφαλιστικό αυτό θα είναι μέχρι το 2070. Με PSI, να σου πω, με μειώσεις, με νόμο Κατρούγκαλου, με πάνω κουτρουμάνου. Μισό λεπτά, και επειδή είναι φίλος και τον γνωρίζω. Περίμενε κανείς πριν από 15 χρόνια ότι θα πέθανε η συντάξη εδώ? Δεν έχει βρει ο Στατάκης ένα θετικό στο νομοσχέδιο. Και εδώ φωνάζει η κυβέρνηση, φωνάζει, παιδιά, είναι καλό το. Είναι καλό αυτό. Για δώστε μας τα φώτα σας, γιατί με το Στατάκη θα βγει, γιατί πρέπει να το αποσύρουμε. Πρώτη παρατήρηση που έχω να κάνω, γιατί βλέπω στο δημόσιο διάλογο να αναπτύσσονται διάφορες απόψεις, είναι ότι δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να επανέλθουμε στο καθεστώς που είχαμε πριν από την κρίση. Εξάλλου, μέσα στις βασικές αιτίες που οδήγησαν τη χώρα σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα και στη χρεοκοπία, είναι και η αδυναμία μας να ρυθμίσουμε τα του ασφαλιστικού. Επομένως, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Εκείνο που θα περίμενε όμως κάποιος σήμερα είναι στην πορεία εξόδου από την κρίση, γιατί δεν έχουμε βγει από την κρίση, να σχεδιάσουμε μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Αυτό δεν μπορεί να ισχυριστεί κανένας ότι περιλαμβάνεται στο σχέδιο της κυβέρνησης. Άρα λέτε ότι δεν είναι. Θεωρώ ότι είναι αποσπασματική, εμβαλωματική. Παρέμβαση, και αφήνει πολλά ανοιχτά ζητήματα, και βέβαια δεν καταργείται ο λεγόμενος νόμος Κατρούγκαλου, έτσι. Διατηρείται ο κορμός του. Άρα οι διαφορές που προκύπτουν μεταξύ νέων και παλιών συνταξιούχων, που ήταν ένα χάσμα αγεφύρωτες, παραμένει σε μεγάλο βαθμό. Ναι, υπάρχει βελτίωση για αυτούς που έχουν πάνω από 30 χρόνια. Έτσι. Θα πάρουν καλύτερη σύνταξη. Είναι 65.000 σήμερα οι νέοι συνταξιούχοι, οι οποίοι θα δουν μία βελτίωση τον Ιούνιο. Ναι, διορθώνονται οι αδικίες σε σχέση με τις επικουρικές, όπου όμως πρέπει να δούμε ότι το 2016 μειώθηκαν κατά 50%. Από εκεί και μετά, σημαντικές αδικίες, δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Ένας ελεύθερος επαγγελματίας που έχασε με τον νόμο αυτό, νέος συνταξιούχος, που έχασε το 40%, πρέπει να είναι ικανοποιημένος, γιατί σήμερα αποκαθίσατε το 10%. Η απάντηση είναι όχι. Εκείνο επίσης που δεν κατανοώ είναι... Ναι, αλλά είναι δεύτερη συζήτηση αυτή. Το αν όχι, πρέπει να είναι ικανοποιημένος από το αν όντως αποκαθίσατε. Όχι, γιατί για παράδειγμα... Αφού είπατε πριν ότι δεν επιστρέψαμε, δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα επιστρέψουμε. Αν έχει χάσει το 40%. Ναι, αυτό που σας λέει τώρα. Εσείς το είπατε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα επιστρέψουμε σε εκείνες εποχές. Ναι, η διαφορά του 14, του 15 με το 20 είναι τεράστια. Εν τω μεταξύ δεν μιλάμε μόνο για συνταξιούχους που έχουν 30 και 40 χρόνια. Εντάξει, είναι μια κατηγορία. Υπάρχουν και άλλοι συνταξιούχοι που είναι συνταξιούχοι αναπηρίας, που είναι συνταξιούχοι χειρίας. Για αυτούς δεν υπάρχει αντίστοιχη βελτίωση, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν 40 χρόνια ασφάλειας. Ναι. Έχουν 20, 15. Άρα υπάρχει ένα θέμα. Έχουν να αναφέρω και κάτι για τις εισφορές. Έχουν προκληθεί αντιδράσεις και από τον πρόεδρο της ΑΔΔΗ. Λέει, παιδιά, εγώ δάκαιη είμαι, δεν είμαι εργατοπατέρας του ΣΥΡΙΖΑ, ή του ΠΑΜΕ. Δεν ξέρω τι λέει η κυβέρνηση. Αλλά και από αυτό που λέει ο κύριος Στρατάκης, τι λέει ένας φίλος? Πες στον κύριο Στρατάκη, φίλος από την κυβέρνηση. Πες στον κύριο Στρατάκη
ότι το ασφαλιστικό θα περάσει όπως είναι. 290.000 συνταξιούχοι με επικουρικές θα δουν αυξήσεις και 1 εκατομμύριο πλέον συνταξιούχοι θα πάρουν ανάσα μέσω του ασφαλιστικού. Δεν μας λέει, όμως, λέει όχι, πες οκ, γιατί είναι 2.500 συνταξιούχοι και μιλάει για 300.000. Εγώ θέλω να βάλω κάτι στην κουβέντα, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρον. Μαριάννα, πρωτού βάλεις στην κουβέντα, να συνδεθούμε και με τη Θεσσαλονίκη, να μιλήσουμε όλοι μαζί. Να δούμε τι γίνεται εκεί. Με τον κύριο Κώστα Αβραμίδη, όχι, τον πρόεδρο του Σωματείου Παλινοστούν, τον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών Ελλάδος. Καλημέρα, κύριε Αβραμίδη. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα σε εσάς, το κανάλι σας. Και εκεί προσκεκλημένου σας, εκεί στο πάνελ. Και καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη σε όλους τους τηλεθεατές, αυτοί που μας βλέπουν σήμερα. Ερχόμαστε αμέσως. Πάμε να ακούσουμε λίγο την παρατήρηση. Πες Μαρία, Μαριάννα. Ήθελα να πω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε, εγώ το λέω γιατί είμαι ακριβώς αυτή την ηλικία που κανονικά σε 1-2 χρόνια αρχίζει θα έπρεπε να βγω στη σύνταξη, δεν υπάρχει πια η λογική του ότι το 30 χρόνια πλάς είναι σε όλη την Ευρώπη και σε όλο το δυτικό κόσμο, γιατί στον υπόλοιπο κόσμο, όπως ξέρετε, η συντάξη είναι κάπου αλλού. Και πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι από τη στιγμή που έχεις ένα πολύ μεγαλύτερο δόξα το μεγαλοδύναμο προσδόκιμο ζωής, αναγκαστικά θα έχεις και ένα πολύ μεγαλύτερο εργασιακό βίο. Το τεράστιο πρόβλημα, και εδώ ήθελα την άποψη του κ. Κουτρουμάνη, είναι το εξής. Όταν υπάρχει ανεργία στους νέους, δηλαδή όταν δεν ξεκινάς τη ζωή σου όπως την ξεκίνησα εγώ να δουλέψεις στα 24, στα 25, στα 26, πώς την ευχή θα μαζέψεις τα 30 και τα 35 χρόνια. Αντί λοιπόν για να εστιάζουμε. Εστιάζουμε στο τι κάνει ο σημερινός συνταξιούχος. Να τον Αβραμίδη, να μην τον έχουμε έτσι στην. Όχι, το λέω αυτό, γιατί είναι άδικο. Προφανώς είναι άδικο. Και πολύ σωστά για τη δικιά μου γενιά τουλάχιστον. Δουλέψαμε. Έζησε σε ένα άλλο περιβάλλον. Εργασιακό. Σήμερα είναι πολύ δύσκολο να έχει συνεχή εργασία ένας νέος άνθρωπος. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άρα πρέπει να δούμε πώς διαμορφώνονται οι νέες συνθήκες και ταυτόχρονα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αν δεν λυθούν τα προβλήματα της οικονομίας, θα έχουμε συνεχώς μπροστά μας τα προβλήματα του ασφαλιστικού. Πάμε τώρα στον κύριο Αβραμίδη να τον ρωτήσουμε για το νέο ασφαλιστικό. Πώς βλέπετε τις διαστάσεις, κύριε Αβραμίδη, και αν υιοθετείτε μία από τις δύο απόψεις. Είτε αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ουσιαστικές διορθώσεις, ή από την άλλη που λέει ότι πρόκειται περί πολύ μικρών και ανεπαίσθητων παρεμβάσεων. Κύριε Παυλόπουλε, εμείς οι Παλινοστούντες περίμεναμε να είναι μία μεταρρύθμιση της ασφαλιστικής, επειδή οι Παλινοστούντες έπαιρναν σύνταξη με το νόμο 1296 του 82 επί του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου, με το νόμο όπου όλοι αυτοί που δεν μπορούσαν να συμπληρώσουν 4.500 έσημα θεωρούνταν ως ανασφάλιστοι και έπαιρνανε ένα σύνταξη όπως και όλοι οι γενείς αγρότες και ομογενείς. Ο νόμος Ρητά λέει ότι... Για τη σύνταξη μιλάμε, θυμίστε το. Για τη σύνταξη μιλάμε, για τη σύνταξη μιλάμε. Ναι, αλλά γιατί ποσό, 82, για θυμίστε το. 82. Σήμερα 360 ευρώ. Και τότε ήταν 10.000-20.000 δραχμές. Ναι. Έφτασε μέχρι και 360 ευρώ μέχρι το 2012. Το 2012 έγινε μια μεταρρύθμιση της ασφαλιστικής συνταξιούχων, το ασφαλιστικό μεταρρύθμιση, και εκεί έγιναν τόσο αυστηρές οι προϋποθέσεις ότι οι άνθρωποι, οι παλινοστούντες, στην ουσία απορρίπτηκαν από τη σύνταξη ανασφάλιστων υπερήλικων. Εδώ θέλω να σας εξηγώ και για να είναι κατανοητό και για όλους. Και να μας πείτε, κύριε Αβραμίδη, για πόσο κόσμο μιλάμε. Θα σας πω. Κόπηκε η σύνταξη ανασφάλιστων υπερήλικων περίπου σε 8.088 συνταξιούχους, ηλικιωμένους ή άρρωντες. Όμως θέλω να τονίζω εδώ ότι
οι παλινοστούντες, σε εισαγωγικά, γιατί εγώ δεν σύμφωνο με τον όρο παλινοστούντες, είναι νεοπρόσφυγες, ναι, αυτοί έχουν από 5 χρόνια δουλέψει. Δεν είναι ότι δεν δούλεψαν στη ζωή τους ποτέ. Αυτοί έχουν δουλέψει 30, 40 και 50 χρόνια. Δεν μπορείς στην Ελλάδα να τους θεωρείς ανασφάλιστους. Όμως τάχθηκαν με αυτό το νόμο, με τους αγρότες, και είναι σωστό ότι εδώ στην Ελλάδα, αυτοί που δεν έχουν 4.500 ένσημα, θα πάρουν μία σύνταξη διαβίωσης. Έρχεται μετά το 2012 η κυβέρνηση, το γνωστό είναι ποιας κυβέρνησης, και φωτογραφίζει τους παλινοστούντες, βάζει 20 χρόνια μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα και έτσι διακόπτεται η σύνταξη στους ηλικιωμένους. Κύριε Αβραμίδη, ξέρετε πόσοι άνθρωποι από την αξιοπρέπειά τους πεθανανε. Δεν ήθελαν να πάνε να ζητιανεύουνε. Δεν μπαίνουν είδετε καθόλου εσείς κανένας, είδετε εσείς κανένας στην Ελλάδα να ζητιανεύει ένας παλινοστούντας? Από την αξιοπρέπειά τους πέθαναν άνθρωποι. Γιατί αυτό από 5 χρονών πήγαιναν στο κολχός, δούλευανε, και στο σοφχός δούλευανε, και δούλευανε σε διάφορες υπηρεσίες. Κύριε Αβραμίδη μου, ένα λεπτό σας παρακαλώ πολύ. Έχετε Ελλάδα δίκιο και στην οργή σας. Είναι δικαιολογημένη, ναι, η οργή. Θα που διατυπώνεται. Ένα λεπτό δώστε μου. Ένα παρακαλώ, λεπτό. Παρακαλώ, μα παρακαλώ. Θέλει, εκεί δίπλα έχετε τον αγαπημένο τον Κουτρουμάνη. Μαθηματικός είναι, όπως γνωρίζω. Θα σας εξηγεί. Μα μαθηματικά βγαίνει ότι εμείς δεν μπορούμε να είμαστε εδώ στην Ελλάδα, όταν η πλειοψηφία έχει έρθει το 94. Μπορεί να είναι να μένει μόνιμα εδώ 20 χρόνια και παραπάνω, 35, 40 χρόνια. Είναι δυνατό? Μία απλή αριθμητική, δημοτικό πρέπει να έχει τελειώσει ένας άνθρωπος, ένας υπουργός. Αυτό που θα αναφέρει εκεί στο νόμο. Κύριε Αβραμίδη, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούμε να είμαστε. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Αυτό ζήτησαμε και τι ζητάμε. Δεν ζητάμε. Από την να σας πω. Θέλω να μου δώσετε 2 λεπτά. 2 λεπτά. Γιατί ανικανότητα του κράτους να μεταφέρει τις εισφορές αυτά που είχαμε στην πρωί Σοβιετική Ένωση, στις χώρες της πρωί Σοβιετικής Ένωσης, να μεταφέρει και από αυτά να πάρουμε εμείς τη σύνταξή μας, επειδή δεν μπορεί, έρχεται και τιμωρεί εμάς. Είναι δυνατόν αυτό? Σε ποια δημοκρατική χώρα υπάρχουμε εμείς? Είναι μια εύλογη ερώτηση. Είναι μια από τις πτυχές τις οποίες δεν καλοπιάζουμε πολύ συχνά. Δεν ζητάμε εμείς τίποτα. Εμείς διεκδικούμε αυτά που έχουμε δουλέψει στη ζωή μας. Ωστόσο, στο σημείο αυτό που λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τις φορές, δεν είναι έτσι, γιατί πρέπει να υπάρχει μια διακρατική σύμβαση και να αναλαμβάνει μα και η χώρα. Μα δεν υπάρχει, κύριε Κουτρουμάνη, εδώ και τόσα χρόνια. Δεν είναι με αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν είναι, είναι για τη σύνταξη των ανασφάλιστων, είναι άλλο πράγμα. Και σωστά το είχε δώσει και έχει δίκιο ο πρόεδρος στο εξής σημείο, το οποίο δεν αναδείχθηκε όσο θα έπρεπε. Εδώ μιλάμε και για την εθνική σύνταξη, τη λεγόμενη. Δηλαδή, έρχεται κάποιος ο οποίος δεν μπορούσε να έρθει νωρίτερα στην Ελλάδα και έχει 20, 25, 30 χρόνια. Όταν μειώνεται η εθνική του σύνταξη, που είναι βασικό κομμάτι, ναι, το 70% για τους ανθρώπους είναι η εθνική σύνταξη. Όταν μειώνεται και παίρνει τη μισή, καταλαβαίνετε, μαζί με την ανταποδοτική του σύνταξη μπορεί να φτάσει στα 300 ευρώ. Και με δεδομένο ότι δεν έχουμε και ΕΚΑΣ. Για κάθε χρόνο διαμονή στην Ελλάδα παίρνουν, για κάθε χρόνο διαμονή στην Ελλάδα δικαιούνται 10 ευρώ. Κύριε Αβραμίδη, τους χαιρετισμούς μας. Είναι 20 χρόνια, 15 χρόνια. 15 χρόνια, αλλά 150 ευρώ θα πάρουν. Όχι στη διακρατική για την οποία δεν ευθύνεται η χώρα. Ναι, αλλά αυτό είναι γραφειοκρατία τώρα που συζητάμε. Λοιπόν, εδώ πάμε. Σου λέει πέθανε άνθρωποι γιατί τους κόψαν το λεφτά. Εμείς να σας καλημερίσουμε. Δεν θέλουμε επίδομα. Εμείς δεν θέλουμε σύνταξη, αξιοπρεπή σύνταξη, να μπορούμε να ζήσουμε κι εμείς αξιοπρεπέστατος. Σωστά. Γιατί έχουμε συμβάλει. Ο καθένας έχει το δίκιο του. Κοιτάξτε, εμείς όταν έρθαμε εδώ στην Ελλάδα, κάποιοι άνθρωποι μας λένε ότι, κοίταξτε, εσείς δεν δουλέψετε στην Ελλάδα και γιατί να πάρετε σύνταξη. Εγώ τους εξηγώ ότι εμείς όταν ήρθαμε στην Ελλάδα, η Ελλάδα είχε χρέος. Όμως εμείς μαζί με εσάς, μαζί με όλους εδώ τους Έλληνες,
Να είστε καλά, να σας καλημερίσουμε. Κύριε Αβραμίδη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Καλημέρα. Πρέπει να πάμε. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και την Μαριά Δημητριώτη και τον κύριο Κουτσουμάνη και τον Γιάννη Μουσταφάκη. Έχει δίκιο ο πρόεδρος και αυτό αφορά και τους ομογενείς από την Αλβανία. Αυτές είναι οι υποπεριπτώσεις, οι οποίες πρέπει να τις προσέχουν λίγο περισσότερο. Καλημέρα σας. Πάμε στο διαγωνισμό μας. Πάμε στο διαγωνισμό μας, γιατί διεκδικείται το πιο cool SUV, το νέο Volkswagen T-Cross στην έκδοση Live, λευκό πεντάθυρο 1000 κυβικών, 95 ύπων, αξίας 17.600 ευρώ, ιδανικό για κάθε είδους χρήση, για να καλύψετε με άνεση τις μεταφορικές σας ανάγκες μέσω του 14-999. Ένας τυχερός το διεκδικείτε. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο μήνυμα Open κενό και το ονοματεπώνυμό σας σε αυτόν τον αριθμό. Μπερδεύτηκα λίγο. Ναι, πάμε. Και η Greco Storm, δύο δωρεπιταγές των 1.000 ευρώ η κάθε μία σε δύο τυχερούς για να δείτε από κοντά τα εξαιρετικά και επαναστατικά και ολοκένουργια στρώματα body topia της Greco Storm που διαβάζουν και το σώμα και τις ανάγκες του ύπνου, γιατί ο ύπνος είναι μια εξαιρετική υπόθεση, δεν είναι έτσι να το περνάμε. Έτσι. Σκανάρισουν τις ανάγκες. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δείτε σε λίγο. Ο ειδικός γραμματέας ιδιωτικού χρέους Φώτης Κουρμούσης απαντά στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος 7» ότι μας καίει για τις οφειλές μας. Και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νικήτας Κακλαμάνης συναντά στο στούντιο της εκπομπής «Ώρα Ελλάδος 7» τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελο. Επιστρέφουμε λίγο πριν από τις 9. Πάμε να πάρουμε ξανά εικόνα, γεύση από τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους της Αθήνας. Λοιπόν, βλέπουμε στα αριστερά τον Κηφισό, πόσο φορτωμένο είναι το οδικό δίκτυο. Βέβαια, στην κάθοδο μοιάζουν να είναι λίγο καλύτερα. Λίγο καλύτερα. Δίπλα εικόνα είναι από τη Λεωφόρο Συγκρού, όπου πραγματικά εκεί οι οδηγοί περνούν το δικό τους γολγοθά, όπως ήταν αναμενόμενο. Ακούσαμε νωρίτερα και οδηγούς. Έχει πάρα πολύ έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Είναι ο κόσμος που προσπαθεί να πάει και να φτάσει στις δουλειές του από τα νότια, ανεβαίνοντας προς το κέντρο αλλά και προς τα βόρεια προάστια. Μισή ώρα μας έλεγε νωρίτερα ο οδηγός από την αρχή της Συγκρού μέχρι το σημείο που τον συναντήσαμε. Και είχε να πάει στο Μαρούσι. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε την εικόνα και από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, πείτε μου, να δείξουμε και εκεί. Θα πάμε σε λίγο. Εντάξει, ωραία, λοιπόν, Κηφισός και Λεωφόρο Συγκρού. Αυτή χάρτη, είναι η εικόνα. Αν τον έχουμε έτοιμο να τον ξαναδείξουμε με το κυκλοφοριακό κομφούζιο που έχει προκληθεί από το χειρόφρενο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτός εδώ είναι και νομίζω ότι τα λέει όλα. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, το λέμε από χθες, από το πρωί. Υπάρχει ζήτημα μεγάλο με τα τρένα. Με την Τρενοσέ, με τον προαστιακό, με τα δρομολόγια, γιατί η επίσημη ανακοίνωση από χθες έλεγε ότι τα τρένα θα λειτουργήσουν κανονικά. Όμως πήγε ο κόσμος στο σταθμό Λαρίσης, πήγε να επιβιβαστεί και το είπανε ξαφνικά στις 7 η ώρα το πρωί ότι ξέρεις κάτι, δεν θα λειτουργήσουν τα δρομολόγια και εδώ έχει προκληθεί μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Να ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη Παρασκευόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, δεν τον έχουμε ακόμη. Γιατί πρέπει να έχουμε μια απάντηση από την Τρενοσέ, η οποία εξέδωσε την ανακοίνωση ότι κανονικά θα εκτελεστούν όλα τα δρομολόγια των τρένων και του προαστιακού. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν συνέβη, με αποτέλεσμα ο κόσμος να ταλαιπωρείται. Γιατί απεργούν, όπως έχουμε μάθει, οι σταθμάρχες. Θα το δούμε σε λίγο. Πάμε προς το παρόν. Μια απεργία η οποία φαίνεται ότι αποφασίστηκε την τελευταία στιγμή. Και έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ταλαιπωρία στο επιβατικό. Γιατί όποιος τηλεφωνούσε μέχρι αργά το βράδυ, η απάντηση που έπαιρνε είναι ότι κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των τρένων. Μπορείτε να ταξιδέψετε, τους έλεγαν. Λοιπόν, τώρα, πριν πάμε στον κύριο Παρασκευόπουλο, πάμε στον Χρήστο τον Νικολαίδη. Βρίσκεται στον μακρύ γυαλό της Κατερίνης, εκεί όπου έχουμε έντονες αντιδράσεις αναφορικά με τη λειτουργία. Δεν θέλουν να λειτουργήσει ξενώνας με πρόσφυγες από τη Συρία στην περιοχή τους. Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Ακριβώς, καλημέρα σας από τον Μακρύγιαλο του νομού Πιερίας, σε μια πάρα πολύ έτσι όμορφη περιοχή και τουριστική όλα τα προηγούμενα χρόνια. Από πίσω μου βλέπετε ένα παλιό κτίσμα, είναι ένα παλιό ξενοδοχείο, γνωστό εδώ στην περιοχή, που κάποια στιγμή λειτουργήσε και ως ξενώνας, ως δομή πρόνοιας δηλαδή για κάποιο χρονικό διάστημα. Πληροφορίες φέρουν ότι επειδή ακριβώς συνεχίζονται κάποιες εργασίες αναπαλαίωσης και αποκατάστασης ζημιών σε αυτό το συγκεκριμένο κτίριο, ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως δομή
φιλοξενίας προσφύγων. Κάτι το οποίο έχει προκαλέσει έτσι τις τριμήτατες αντιδράσεις από τους κατοίκους. Βρισκόμαστε εδώ με τρεις εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν ουσιαστικά τον κόσμο. Θα αρχίσουμε με τον κύριο Μεταλίδη. Κύριε Μεταλίδη, εσείς είστε και δημοτικός σύμβουλος. Έχετε πληροφορηθεί ότι πρόκειται να έρθουν πρόσφυγες εδώ? Είναι κάτι σίγουρο σαν πληροφορία? Θεωρούμε ότι είναι σίγουρο, γιατί το έχουμε διασταυρώσει από πολλές πλευρές και πιστεύουμε ότι γύρω με το μέγεθος του ξενοδοχείου, γύρω στα 200 άτομα πιστεύουμε θα έρθουν στο αυτό το ξενοδοχείο. Για ποιο λόγο όμως αντιδράτε? Αντιδράμε γιατί εδώ η περιοχή είναι τουριστική. Είμαστε ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, όπως βλέπετε κι εσείς. Mm-hmm. Είμαστε 5 βήματα από τη θάλασσα. Είναι τουριστική ζώνη. Δίπλα υπάρχουν ξενοδοχεία. Ο Μακρύγιαλος είναι στα 10 μέτρα το κέντρο του από εδώ. Αν θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι τουλάχιστον τουριστικά η περιοχή μας θα καταστραφεί. Μάλιστα. Να έρθω στον κύριο Αναστασιάδη και να τον ρωτήσω. Κάνατε μία συνέλευση και αν έχουν οι κάτοικοι, έτσι, η οποία αν οι αποφάσισε... άνθρωποι έχουν υποδείξει, έχουν προτείνει κάποιο άλλο σημείο. Οι κάτοικοι είναι αναστατωμένοι, δεν γνωρίζουν και τι κόσμος θα έρθει εδώ. Υπάρχει απόφαση γενικής συνέλευσης για κινητοποίησης? Ναι, έτσι. Κινητοποίηση την Κυριακή, την ερχόμενη Κυριακή. Στο κέντρο του χωριού θα γίνει μια κινητοποίηση, ναι, από τον κόσμο. Κύριε Σαλπικίδη, να έρθω σε εσάς. Ναι. Ο κύριος Σαλπικίδης, έχετε εδώ κάποια τουριστική μονάδα, έτσι? Ο κύριος Μεταλίδης έχει μια τουριστική μονάδα. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο αντιδράτε? Γιατί ξέρετε, το προσφυγικό είναι ένα θέμα για τη χώρα μας και πρέπει κάποια στιγμή όλοι μας, όπως λένε έτσι επί το λαϊκότερο, να βάλουμε πλάτη προκειμένου να μην αντιμετωπίζουν και οι νησιώτες μας τόσο έντονα προβλήματα. Ναι, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, γιατί εδώ η περιοχή μας είναι τουριστική. Τα παιδιά μας εδώ παίζουν, κάνουν στη θάλασσα που είναι εδώ στα 5 μέτρα. Και τι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι? Θα φυλαχτούμε στα σπίτια μας, θα έχουμε security? Είμαστε τουριστική περιοχή. Εντάξει, και αλλά ποιοι εδώ... είναι αυτοί που αποφασίζουν και βάζουν μέσα στις παραλιακές ζώνες, σε ξενοδοχεία που είναι αυτό? Φοβάστε δηλαδή ότι θα επηρεαστεί ο τουρισμός αν υπάρχει κάτι τέτοιο? Και την υποβάθμιση. Παντού, όπως έγινε και στη Μεθόνη αυτό το πράγμα, δηλαδή κοιτάνε στις παραλιακές ζώνες να γεμίσουν αυτόν τον κόσμο. Ποιοι είναι αυτοί που τους φέρουν εδώ πέρα? Χρήστο, υπήρξε κάποια διαβούλευση? Λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν σας ακούνε οι καλεσμένοι μας. Γι' αυτό θα μεταφέρω εγώ την ερώτηση. Θα μπορούσαν αυτό το οποίο να μας πούνε οι καλεσμένοι σου, εάν θέλουν να υποδείξουν κάποιο άλλο σημείο στην περιοχή τους, αυτό που σε ρώτησε και ο Άκης, για να βρεθεί χρυσή τομή. Θα ήταν πιο κατάλληλο, ούτως ώστε και η φιλοξενία να υπάρξει, αλλά και να μην υπάρχει κοινωνική όχληση? Τι λέτε? Εδώ στην περιοχή δεν νομίζω. Εδώ πέρα είναι καθαρά τουριστική ζώνη. Νομίζω ότι και η ίδια η πολιτεία έχει πει ότι πρέπει να υπάρχει και ποσοστά των κατοίκων, γιατί εδώ πέρα εμείς είμαστε 500 άνθρωποι. Δεν γίνεται να έρθουν 200 άτομα εδώ πέρα, αλλοιώνουν τον πληθυσμό. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα εδώ πέρα στην περιοχή. Δηλαδή και ο Δήμος δεν έχει τις υποδομές, δεν μπορεί να μαζέψει τα σκουπίδια. Δεν υπάρχει αστυνόμευση. Υπάρχουν 10 αστυνομικοί σε όλη την περιοχή. Δεν υπάρχουν και το κέντρο υγείας υπολειτουργεί. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αυτούς τους ανθρώπους. Να έρθουν εδώ πέρα, εμείς δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε από τις δομές που υπάρχουν. Θα έρθουν 200 άτομα καινούρια για να τους κάνουμε τι εδώ πέρα? Μάλιστα, αποθήκη, Χρήστο. Είμαστε εδώ, δηλαδή στηβάζουμε τους ανθρώπους χωρίς κανένα. Κατανοητό απολύτως. Κατανοητό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και φυσικά και θα επανέλθουμε. Για τη δημιουργία δομής, φιλοξενίας, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Νικολαίδη. Καλημέρα. Και πάμε λίγο να δούμε τι απασχολεί τις ιστοσελίδες, ποιες είναι οι ειδήσεις, οι πρώτες ειδήσεις του διαδικτύου. Καλή σας μέρα. Ξεκινάμε με το ethnos.gr, online blog στις ταμιακές στα δίκτυα της ΑΔΕ. Οι ευρηματικές απάτες. Πρώτο θέμα, μποτιλιάρισμα λόγω της απεργίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ξαφνικό χειρόφρενο και σε τρένα προαστιακό. CNN.gr. Απεργιακό blackout, χειρόφρενο σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, χάος στους δρόμους της Αθήνας, δεμένα τα πλοία, απεργιακές συγκεντρώσεις. Συνεχίζουμε με το Hellas Journal. Ούτε προαστιακός, απεργιακές κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό, αλλαγές στα μέσα μεταφοράς, τρένα, πλοία. Βλέπετε, είναι μια είδηση που κυριαρχεί στις περισσότερες ιστοσελίδες. Real.gr, τροποποιήσεις και αλλαγές στα δρομολόγια των πλοίων χωρίς δακτύλιο. Σε απεργιακό κλειό για το ασφαλιστικό, χειρόφρενο τραβούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, συγκεντρώσεις και πορείες. Συνεχίζουμε με τη Lifo.gr, χάος στην Αθήνα με την απεργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, οι δρόμοι με τα μεγαλύτερα προβλήματα. Athens Voice. Andrew Weatherall, η λέξη θρύλος δεν είναι αρκετή. Και ολοκληρώνουμε με το USA.gr.
χειρόφρενο. Για το ασφαλιστικό, τι λένε τα σωματεία και γιατί η κυβέρνηση μιλά για επαγγελματίες εργατοπατέρες. Είναι μια είδηση λοιπόν η σημερινή κινητοποίηση που είναι δημοφιλής, όπως βλέπουμε, ναι, και στις περισσότερες ιστοσελίδες, αλλά και στις αναζητήσεις της Google. Το δημοφιλέστερο hashtag είναι η απεργία, έτσι. Είναι, αυτή τη στιγμή είναι λογικό, η απεργία γιατί... και ιδιαίτερα το αλαλούμ που έχει γίνει σε ό,τι αφορά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τα όσα γίνονται... Στήλες Ολυμπίου 2 είναι αυτή η εικόνα που έχουμε να δούμε αν μπορούμε και την εικόνα από τον Κηφισό. Είναι αυτή η κατάσταση. Πολύ, πολύ δύσκολη ημέρα. Δημήτρα, ευχαριστούμε πολύ. Και με πολύ μεγάλη ένταση τώρα. Να καλημερίσουμε κοντά μας τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κύριε Κακλαμάνη. Καλημέρα, καλημέρα. Και τον κύριο Σοκράτη Φάμελο από, από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Φάμελο. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Τώρα πριν αρχίσουμε. Έχετε βάλει εκεί και φόντο από πίσω. Το λευκό πύργο του κ. Πάμε. Έχουμε το λευκό πύργο, έχουμε την Ακρόπολη πίσω από εσάς. Ναι, αυτό δεν το είδα. Εντάξει, κύριε Κλαμπάνη. Τώρα το φόντο είναι σχετικά ιδηλιακό. Ας βλέπουμε τώρα στο φόντο, αν μπορούμε. Βλέπουμε το φόντο του Άκη, ωστόσο. Τα όσα γίνονται πίσω στους τόπους της Αθήνας, παιδιά. Γιατί που είναι ο πανικός που επικρατεί στον Κηφισό. Τώρα το κομπούζιο, είναι πίσω από μένα. Μόνο για βάτο και πίσω από τον Κακλαμάνη και τον Φάμπελο και την κυρία Ντόρα. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε την πολιτική συζήτηση, γιατί έχει προκληθεί και μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τη σημερινή κινητοποίηση. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Παρασκευόπουλος. Ο κύριος Παναγιώτης Παρασκευόπουλος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Ναι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε πρόεδρε. Γνωρίζαμε για το χειρόφρενο σε λεωφορεία, μετρό, εν πάση περιπτώσει, τραμ, τρόλια κτλ. Ο κόσμος έπαιρνε τηλέφωνα χθες για να δει αν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια των τρένων. Μέχρι και αργά το βράδυ όλοι γνώριζαν ότι κανονικά θα μπορέσουν να ταξιδέψουν και αυτή ξαφνικά... ήταν η απάντηση. Έφτασαν στο σταθμό Λαρίσης, ενώ ήξεραν ότι μπορούν να ταξιδέψουν και τους είπαν ότι δεν εκτελούνται. Τι ακριβώς συνέβη? Αυτό είναι αρμόδιες οι εταιρείες για αυτό που λέτε. Για ποιο από τα δύο? Για το ότι ο κόσμος ήξερε ότι θα ταξιδέψει ή για την απεργία? Για το ότι ο κόσμος ήξερε ότι θα ταξιδέψουν. Η απεργία είναι γνωστή εδώ και μια εβδομάδα. Ένα λεπτό, κύριε πρόεδρε, με συγχωρείτε πολύ. Εδώ υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση της Τρενοσέ, χθες. Ωραία. Που μιλάτε λέει ότι τα δρομολόγια θα εκτελεστούν κανονικά. Ναι, ζητάτε τη δική μου άποψη. Ναι. Ζητάτε τη Τρενοσέ. Ρωτώ αν η Τρενοσέ είπε ψέματα. Αυτό λέω. Αν κορόιδεψε τον κόσμο. Τρενοσέ πάντα το ίδιο κάνει, κυρία. Τι εννοείτε? Εννοώ... ότι είναι κατ' επάγγελμα ψεύτες. Είπα εγώ ότι είναι ψεύτες. Τι εννοείτε, όταν λέτε... Κάθε φορά που υπάρχει απεργία, η Τρενοσέ βγάζει μια ανακοίνωση, η οποία λέει εγώ κυκλοφορώ κανονικά. Εάν δεν μπορεί η υποδομή να μου εξασφαλίσει τη δόση διαδρόμου για να κυκλοφορήσω... Όχι, συγχωρείτε, κύριε Παρασκευόπουλε, κάθε φορά που έχουμε απεργία, ανακοινώνεται το αν θα έχουμε δρομολόγια τρένων ή όχι. Καλύπτουμε τις απεργίες τόσα χρόνια. Δεν γίνεται αυτό που λέτε. Συγγνώμη, η απεργία είναι γνωστή εδώ και μια εβδομάδα. Η Τρενοσέ, δεν ξέρω αν επικοινωνήσανε τα σωματεία με την Τρενοσέ ή Τρενοσέ με εσάς τους εργαζόμενους κτλ. Η Τρενοσέ βγάζει μια ανακοίνωση και λέει δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των τρένων. Αυτή τη φορά μέχρι αργά το βράδυ και στην ανακοίνωσή της λέει ότι θα γίνουν κανονικά. Δεν υπήρξε επικοινωνία, δεν σας ρώτησε. Τι ακριβώς συνέβη? Δεν έχετε επαφή με τη διοίκηση? Ακούστε να δείτε κάτι. Για να μην ταλαιπωρείτε ο κόσμος. Για να μην ταλαιπωρείτε ο κόσμος, το λέω. Δεν το λέω για εσάς. Για εμάς. Δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους. Ναι. Ακούστε, εμείς η απεργία μας είναι γνωστή εδώ και μία εβδομάδα. Ναι. Έχουν προκηρύξει τα εργατικά, το εργατικό κέντρο Πειραιά και το εργατικό κέντρο Αθήνας απεργιακή κινητοποίηση για σήμερα. Ναι. Τα σωματεία λοιπόν που δρούν στο χώρο. Είχαν ενημερώσει. Έτσι κι αλλιώς. Συμμετέχουν έτσι κι αλλιώς. Παρ' όλα αυτά, εχθές το πρωί, με ανακοίνωσή τους στα σωματεία, ενημερώνουν ότι θα έχουν απεργία. Ναι. Το γιατί το έκανε αυτό η Τρενοσέ, γιατί ρωτάτε εμένα, γιατί δεν ρωτάτε. Όχι, ένα λεπτό. Συγγνώμη, κύριε πρόεδρε μου, επειδή το λέτε και επιθετικά, γιατί ρωτάμε εσάς. Ποιον να ρωτήσουμε? Ρωτάμε εσάς, τον πρόεδρο των σιδηροδρομικών, εάν αποφασίσατε τελευταία στιγμή εξαπίνδυση τους πιάσατε. Εδώ και μία εβδομάδα σας. Μάλιστα, να κάνετε απεργία. Ενώ η εταιρεία είχε πει στο επιβατικό κοινό, παιδιά, ελάτε, εγώ θα δουλέψω. Θα δουλέψω τα δρομολόγια. Σας επαναλαμβάνω. Μου λέτε πως όχι, το ξέρανε. Κύριε Παρασκευόπουλε, ήσασταν ενήμερος για την ανακοίνωση της Τρενοσέ προς τους πολίτες? Αργά το βράδυ. Αργά το βράδυ. Εσείς.
ενημερώθηκα αργά το βράδυ. Ναι. Όταν προέκυψε το θέμα να πιέζουν εργαζόμενους για να μπορούν να, για το πώς θα μπορέσουν να δουλέψουν για να γίνει απεργοσπασία. Άρα τα σωματεία ήταν ενήμερα ότι η Τρενοσέ λέει στους πολίτες ότι θα λειτουργήσουν και θα εκτελεστούν κανονικά τα δρομολόγια και δεν φροντίσατε όλοι μαζί για το καλό του κοινωνικού συνόλου να βγάλετε μια νέα ανακοίνωση ότι δεν θα εκτελεστούν τα δρομολόγια. Να πιέσετε κι εσείς, κύριε Σιδηροπούλε. Συγγνώμη, είναι δική μας δουλειά αυτό, εισαγγελίσει μας εμείς. Τι εμείς είμαστε για να αυτοεκπληροφορούμε την κοινή γνώμη. Δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Εμείς είμαστε συνδικαλιστές. Ναι. Ενημερώνουμε για τις κινήσεις μας έγκαιρα. Ναι. Από εκεί και πέρα ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του. Κύριε Παρασκευόπουλε, υπάρχει το διαδίκτυο. Υπάρχει ένα ερώτημα πάντως. Συγγνώμη. Όταν είδατε την ανακοίνωση της Τενοσέ, η οποία έλεγε ότι εγώ θα δουλέψω κανονικά. Άρα ελάτε, παιδιά, ελάτε πολίτες. Να ταξιδέψετε, να πάτε στον προορισμό σας. Με έναν τρόπο έπρεπε να ενημερώσετε το κοινό ή να απαντήσετε στην Τενοσέ ότι αυτό που λες δεν θα γίνει, άρα θα μην κοροϊδεύεις τον κόσμο. Γιατί φύγει και εσάς αυτό, ξέρετε. Θα μου δώσετε ένα λεπτό. Βεβαίως. Για να σας πω τι συμβαίνει κάθε φορά. Βέβαια, όχι, τι συμβαίνει χθες, πείτε μας. Πείτε μας τι συμβαίνει χθες. Αν υπήρξαν πιέσεις, σας άκουσα κάτι να λέτε για πιέσεις. Ακούστε λίγο. Κάθε φορά η Τενοσέ που έχει απεργία απευθύνεται προς την υποδομή, τον ΟΣΕ δηλαδή, και λέει: εγώ κυκλοφορώ. Τα δικά μου σωματεία δεν κάνουν απεργία. Πες μου, αν μπορεί να μου εξασφαλίζει διαδρόμους. Αν ΟΣΕ πει όχι, η Τρενοσέ πρέπει να πάρει τα λεφτά της από το ελληνικό δημόσιο. Το καταλάβατε, κύριε? Ας το ακούσουν οι ακροατές λοιπόν αυτό. Ναι. Αυτό γίνεται, κάθε φορά γίνεται αυτό. Και ο ΟΣΕ, μη ρισκάροντας, γιατί όταν έχει μια απεργία, σίγουρα δεν μπορεί να κυκλοφορήσουν όλα τα τρένα. Ναι. Με δική του ευθύνη κόβει τα τρένα και η Τρενοσέ λέει: δεν φταίω εγώ, πλήρωσέ με. Οι πολίτες τι φταίνε, ρε παιδιά? Και εγώ και εμείς τι φταίμε, κύριε, που είμαστε εργαζόμενοι? Να παίζουμε αυτό το παιχνίδι. Τι εννοείτε? Ποιος είναι? Τι φταίμε σε αυτό? Εγώ που έχω ανάγκη, είμαι άρρωστος και μου λέτε χθες, μου λένε χθες ότι θα δουλέψει το τρένο. Και έχω πάρει τα μπαγκάζια μου να πάω εκεί που πρέπει να πάω. Τι φταίω? Σωστά, και έχει δίκιο το επιβατικό κοινό. Λοιπόν, έχει δίκιο. Λοιπόν, αλλά γιατί, γιατί την ερώτηση, γιατί πήρατε μένα και δεν παίρνετε την Τρενοσέ? Όχι, ρωτάμε και εσάς. Έχουμε ζητήσει και από την Τρενοσέ, κύριε Παρασκευόπουλε, ένα ερώτημα σε εσάς, ένα ερώτημα στην Τρενοσέ, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει αντιδράσει. Βεβαίως και θα τους ρωτήσουμε. Από τη δική μας πλευρά τηρήσαμε όλες τις νόμιμες διαδικασίες, ενημερώσαμε έγκαιρα ότι έχουμε απεργία. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ωραία. Εσείς είχατε δει την ανακοίνωση της Τρενοσέ. Είχατε καταλάβει από την εμπειρία σας ότι σήμερα θα προκληθεί αυτός ο πανικός με το επιβατικό κοινό? Έχει ξαναγίνει, κύριε. Έχει ξαναγίνει. Σας ευχαριστούμε, κύριε Παρασκευόπουλε. Καλό θα ήταν κάποιος από την Τρενοσέ να παρέμβει. Έχει ξαναγίνει. Ναι, μα κοιτάξτε να δείτε. Μου λέτε να απαντήσω εγώ για την Τρενοσέ, μα δεν μπορώ να απαντήσω. Όχι, όχι, όχι. Δεν πρέπει να απαντήσετε εσείς για την Τρενοσέ. Να απαντήσετε για αυτό που σας αφορά. Να απαντήσετε. Ό,τι λέει ο νόμος, το τηρήσαμε. Ναι, κύριε Παρασκευόπουλε, ξαναλέω, το δικαίωμα της απεργίας είναι ιερό. Είναι εξίσου ιερό όμως το δικαίωμα του καθενός που εξαρτάται από εσάς και από την Τρενοσέ να ξέρει ο άνθρωπος να μην κατέβει. Δεν λέω κάτι εξωφρενικό, φαντάζομαι. Ξαναλέω ότι από τις 7 το πρωί προκαλούμε και παρακαλούμε την κυρία Τρενοσέ να βγάλει μία επίσημη ανακοίνωση ή κάποιος υπεύθυνος της Τρενοσέ να βγει στο τηλέφωνο. Δεν ξέρω γιατί έχουν πρόβλημα στην επικοινωνία τους. Ενδεχομένως αισθάνονται ότι θα έχουν, ότι πρέπει να απολογηθούν σήμερα για την κατάσταση που έχει προκληθεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ και το τηλέφωνο σηκώνω και απολογούμε σε ό,τι με αφορά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Και σε ό,τι αφορά το συνδικαλιστικό κίνημα και τους εργαζόμενους, έτσι. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Κύριε Κακλαμάνη, τώρα τους αποκαλείτε εργατοπατέρες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΜΕ η κυβέρνηση επειδή κάνουν μια απεργία για το ασφαλιστικό? Όταν κάνανε απεργία για τον νόμο του Κατρούγκαλου, δεν ήταν εργατοπατέρες του ΣΥΡΙΖΑ? Εάν ενθυμίστε, πάει για θέση της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι είναι πάρα πολύ προσεκτική, ακόμα και όταν ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με τις μεγάλες απεργιακές κινητοποίησεις. Και πάει για θέση μας ήταν ότι πάντα πρέπει να υπάρχει προσωπικό ασφαλείας. Και η δεύτερη πάγια θέση μας, που ως αντιπολίτευση δεν είχαμε κανένα λόγο να την υποστηρίζουμε και να μας κατηγορεί τότε ο ΣΥΡΙΖΑ,
ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που λαμβάνονται οι αποφάσεις για να γίνει μια απεργιακή κινητοποίηση. Ναι. Αυτό λοιπόν θα έρθει με νομοσχέδιο, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, πρέπει να ψηφίζουν το 51% των εγγεγραμμένων μελών στα σωματεία. Αυτά δεν είναι δημοφιλή πράγματα, αλλά τα λέγαμε όταν ήμασταν αντιπολίτευση. Που δεν είχαμε κανένα λόγο να σιωπούσαμε. Παρά τα αυτά τα λέγαμε. Όπως ενθυμίστε, όταν κλείναν οι αγρότες δικαίως ή αδίκως, άλλοτε δικαίως, άλλοτε αδίκως, είμαστε πάντα εναντίον του κλεισίματος των δρόμων. Και ήμασταν αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση. Τώρα, αν κάποιοι από εμάς για λόγους προσωπικής προβολής πηγαίναμε και ανεβαίναμε στα σταματημένα τρακτέρ, δεν ήταν η θέση του κόμματος, ήταν η θέση του Κακλαμάνη, λέω εγώ. Έτσι. Αυτά είχαν οι πάγιες θέσεις μας. Τώρα, οι χαρακτηρισμοί, επειδή εγώ, κύριε αγαπητέ μου Άκη, προέρχομαι από το συνδικαλιστικό χώρο, βεβαίως ήμουν στον επιστημονικό συνδικαλισμό, ξέρουμε ότι είναι κάπως διαφορετικά εκεί, δεν είναι όπως τη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΕΔΗ. Είμαι πάντα πολύ προσεκτικός και δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί. Άρα λοιπόν δεν τον υιοθετεί. Ναι, δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί. Δεν το υιοθετείτε ότι εδώ δηλαδή, πρόκειται προσέξτε, για υποκινούμενη απεργία από εργατοπατέρες. Παρότι ο κ. Φάμελος δεν ξέρω τι θα τα πει μόνος του, ότι υπάρχουν συνδικαλιστές που δεν έχουν πατήσει ποτέ σε δουλειά, όχι παρά νόμος, διότι οι νόμοι τους δίνανε αυτό το δικαίωμα. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ ήμουν Γενικός Γραμματέας του Δευτεροβαθμίου Οργάνου των Γιατρών. Ναι. Του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Αλλά κάθε πρωί, 7,5 ώρα ήμουν στο νοσοκομείο μου και έφευγα στις 2,5. Δεν θυμούμαι ούτε συνδικαλιστική άδεια να είχα, ούτε να μην πατώ ποτέ. Μάλιστα. Κύριε Φάμελε. Ελάτε, κύριε Φάμελε, και ας βλέπουμε και εικόνες, αν μπορούμε από το κέντρο της Αθήνας να έχουμε μια εικόνα, παιδιά, για το πώς εξελίσσεται το κυκλοφοριακό κομφούζιο που έχει προκληθεί σήμερα το πρωί. Ελάτε, κύριε. Καταρχήν, για να κλείσω το τελευταίο που είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Επειδή και εγώ ήμουν σε κεντρικό συνδικαλιστικό των μηχανικών και πρόεδρος στην αντιπροσωπεία των μηχανικών του τεχνικού μελητηρίου, δεν προφανώς αποδέχομαι τέτοιους χαρακτηρισμούς. Δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματός μας. Ψάχνει να βρει δικαιολογίες στη Νέα Δημοκρατία και όλοι ήμασταν στη δουλειά. Και οι συνδικαλιστές και δουλεύαμε και ελεύθεροι επαγγελματίες και εμπλοκά και εγώ προσωπικά. Εσείς. Όμως. Γιατί λέει ο κύριος Κακλαμάνης ότι κάποιοι δεν είναι. Εγώ λοιπόν λέω: ψάξτε να το βρείτε, κύριε Κακλαμάνη, και πείτε μου ποιος είναι. Και εσείς, κύριε Φάμελ, και είπα: όχι παράνομα. Οι νόμοι δίνανε αυτό το δικαίωμα. Αυτά είναι δικαιολογίες. Νομίζω ότι το πρώτο πρέπει να πούμε είναι το εξής. Δικαιολογίες είναι γεγονότα. Το εξής. Αν υπάρχει ή όχι δικαίωμα στην απεργία, νομίζω είναι κατοχυρωμένο. Όμως θα ήθελα να πω ότι πρώτα απ' όλα η κοινωνία μας έχει δικαίωμα σε ασφαλιστικό σύστημα. Και σήμερα όλοι οι Έλληνες εργαζόμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κινητοποιούνται. Διότι σε αντίθεση με όσα έλεγε η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά, εξαπατώντας τους πολίτες, έρχεται σήμερα να μειώσει τις συντάξεις στους 9 στους 10 και να αυξήσει τις εισφορές στους 9 στους 10. Αυτός είναι ο λόγος για τις οποίες. Στους 9 από τους 10 στους 10. Βεβαίως, θα σας περιγράψω. Αυτή τη στιγμή είναι έξω, ή εν πάση περιπτώσει απεργούν, ή διαδηλώνουν, ή δηλώσαν τα σωματεία τους ότι διαμαρτύρονται. Αυτό δεν το έχει πει κανείς από τους ιατρολόγους που έχουμε φέρει. Εξαιτίας, επιτρέψτε μου να σας πω. Ότι θα μειωθούν οι συντάξεις στους 9 από τους 10. Επιτρέψτε μου να σας πω. Γιατί, να σας πω. Βεβαίως. Γιατί επιμένουμε όλες αυτές τις ημέρες, συγγνώμη κύριε Φαμελέ μου, να βρούμε τις αρνητικές παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό, προκειμένου να μην διαφημίζουμε τον Βρούτση. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας να γλύφουμε τον Βρούτση ή τον όποιο Βρούτση. Νομίζω ότι ο κύριος Βρούτσης. Κανείς από τους εργατολόγους δεν έχει πει ότι θα μειωθεί η συνέχεια στους 10. Κανέναν μας για να το φτιάξει την εικόνα, διότι όλοι οι εργαζόμενοι και η ελληνική κοινωνία ξέρει τι εστί πολιτική στο ασφαλιστικό Βρούτση. Την ξέρουμε διαχρονικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν είχε αλλάξει προθέσεις η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Βρούτσης. Είχαμε μια φοβερή επικοινωνική καμπάνια για πάρα πολύ καιρό ότι τάχα αυτό το νομοσχέδιο θα ανατρέψει τον νόμο Κατρούγκολα και θα φέρει αυξήσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι για το σύνολο των συνταξιούχων κόβεται η 13η σύνταξη, άρα στα ετήσια εισοδήματα των συνταξιούχων δεν υπάρχει 13η σύνταξη. Σε αντίθεση με αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης στην έκθεση, και ταυτόχρονα δεν θα υπάρχει ούτε το συμπληρωματικό μέτρο κοινωνικής στήριξης που λέγανε ότι θα υπάρχει. Άρα. Είναι ψέματα όσα μας είχε πει προεκλογικά, είναι ψέματα όσα λέγανε μέχρι σήμερα και μειώνεται σε ένα μεγάλο ποσοστό των συνταξιούχων η 13η σύνταξη. Και αυξάνονται οι εισφορές. Βάζουμε μια ανωτελεία. Μάλιστα, μπορώ να σας πω ότι θα αυξηθεί η σύνταξη στους 70.000 από τα 2.600.000 συνταξιούχους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυξάνεται η σύνταξη, αυτό είναι κοροϊδία. Βάζουμε μια ανωτελεία. Αυτό που λέτε είναι συγκεκριμένο. Αυτό που λέτε είναι συγκεκριμένο. Βάλτε ανωτελεία. Σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και σε εμάς, γιατρούς, μηχανικούς. Αυξάνεται η εισφορά
Και δυστυχώς εξομοιώνεται η εισφορά των πολύ υψηλών εισοδημάτων με τα πάρα πολύ χαμηλά εισοδήματα. Αυτό είναι αδικία. Λοιπόν. Μια ανωτελεία, γιατί έχουμε να ανοίξουμε βέβαια και τα άλλα θέματα, κύριε Κακλαμάνη. Και θα απαντήσετε. Πάμε λίγο σε διαφημίσεις να δώσουμε πρώτο το διαγωνισμό μας. Γιατί ένας από εσάς διεκδικεί το νέο Volkswagen T-Cross στην έκδοση Life 1000 κυβικών 90 ύπων αξίας 17.600 ευρώ. Ένα αυτοκίνητο που καλύπτει όλες τις ανάγκες στο δρόμο. Και 14999 από σταθερό κινητό, η μήνυμα open κενό και το όνομα τεπώνυμό σας. Και δύο δώρα επιταγές των 1000 ευρώ από την Greco Strom για να δείτε από κοντά τα επαναστατικά ολοκένουργια στρώματα, τα λεγόμενα body topia που διαβάζουν και αναγνωρίζουν τις ανάγκες σας στον ύπνο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε 9.30 η ώρα. Καλή σας ημέρα και να είστε καλά. Και υπομονή εκεί έξω, παιδιά. Το έχουμε πει από το πρωί. Είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα. Ναι. Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Κλαμάνη, γιατί θέλω να πάμε λίγο στο επειδή ξέρω το τηλεοπτικό χρόνο. Ναι. Ακούστε. Άκουσα ότι είπε ο αγαπητός. Λέει ότι μόνο 70.000. Εγώ, επειδή ήξερα ότι θα έρθω σήμερα, εχθές κάθισα και διάβασα το νομοσχέδιο. Εξάλλου, εχθές ήρθε στη Βουλή. Καταρχήν, εκτιμώ ότι μέχρι να έρθει στην Ολομέλεια θα έχει υποστεί ακόμη περαιτέρω τροποποίησης, όχι στο βασικό κορμό, αλλά σε επιμέρους θέματα. Αυτό που είπε ο κύριος Φάμελος, ότι 9 στους 10 θα δούνε μειώσεις, εγώ διαβάζοντάς τα σε μια πρώτη ανάγνωση, δεν το είδα μέσα. Αλλά ξέρετε, άσχετα το τι υποστηρίζω εγώ που στηρίζω την κυβέρνηση και τι ο κύριος Φάμελος που την αντιπολιτεύεται, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου αυτό το σχέδιο νόμου θα είναι νόμος. Στην 1η Απριλίου οι συνταξιούχοι θα έχουν δύο χαρτιά στα χέρια τους. Σωστά. Αυτό που έπαιρναν μέχρι υπάρχει τώρα. Υπάρχει το ταμείο. Μπράβο. Και αυτό που θα πάρουν εκεί. Εκεί λοιπόν θα δούμε. Θα γίνει και η... Εγώ εκτιμώ ότι θα διαψευστούν αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν τα έχω ακούσει. Δεν είμαι ειδικός. Παρακολουθώ για να μαθαίνω. Πράγματι, όλη η γκάμα των εργατολόγων που τους καλείται, όλη η πολιτική γκάμα εννοώ, δεν άκουσα κανένα να λέει αυτά τα πράγματα. Για τη μείωση, κύριε Κακλαμάνη. Ναι, ότι 9 στους 10 θα έχουν μείωση. Αν λοιπόν. Να πούμε. 5 δευτερόλεπτα. Αν λοιπόν κάποιο το ετήσιο εισόδημα από σύνταξη χάσει τη 13η, δεν θα είναι μείωση. Για πάμε σε αρχή, δεν υπάρχει 13η. Θα το δούμε. Δεν δεσμεύτηκε ο κύριος Μητσοτάκης την έκθεση. Άλλο λέμε αν υπάρχει αυτό που λέτε είναι άλλο πράγμα. Είναι πολιτικό. Δεσμεύτηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Αν έτσι υπολογίζετε τις μειώσεις, εντάξει. Μα δεσμεύτηκε. Δόθηκε πέρυσι. Κύριε Καγραμάνη, όχι, γιατί και εσείς έτσι τις υπολογίζατε. Δεσμεύτηκε ο Τσίπρας. Έτσι υπολογίζονται. Αυτό είναι πολιτικό θέμα. Ναι, αλλά οι δεσμεύσεις πρέπει να... Είναι πολιτικό θέμα. Εξαπάτηση είναι. Όχι να μπαίνουμε στο φωτοβουλίο και να λέμε παιδιά πάει τώρα παράρτηση. Λοιπόν, πάμε λίγο στο άλλο θέμα. Έπαιρνε 800, παίρνει 820 ή παίρνει 750. Να πάμε λίγο στο προσφυγικό. Πάμε λίγο στο προσφυγικό γιατί αυτές τις μέρες λίγο... Έχουμε ξαφνιαστεί με ορισμένα πράγματα. Ξαφνικά, την περασμένη Δευτέρα, ακούσαμε για επίταξη, ενώ είχε δοθεί ένα ραντεβού την Πέμπτη με τους τοπικούς παράγοντες. Είχαμε τις αντιδράσεις. Διεκόπη ο διάλογος και από τις δύο πλευρές. Ξαφνικά, χθες, την ώρα που ήταν στον αέρα ο κ. Μηταράκης στην ΕΡΤ, στο Δημήτρη Κοταρίδη και τον Γιάννη τον Πιταρά, ανακοινώνει από την τηλεόραση ότι παγώνει η ιστορία των επιτάξεων. Ξεκινάμε εκ νέου διάλογο και μάλιστα θέλουμε οι Δήμοι να μας προτείνουν χώρους. Και να δούμε πώς θα τα βρούμε. Καταρχήν δεν σταμάτησε και δεν έχει παγώσει η προετοιμασία που χρειάζεται προκειμένου να αρχίσουν τα έργα. Τι εννοείται η προετοιμασία? Χρειάζεται προετοιμασία από αδειοδοτήσεις, από μπουλντόζες, από πολλά πράγματα. Είχατε βρει χώρους, είχατε βρει τοποθεσίες. Ναι, λέω η προετοιμασία, όχι οι χώροι, ναι. Όχι η ανέβρεση χώρων. Αν να ζεσταίνουν οι μπουλντόζες στις μηχανές. Για να ξεκινήσει, ναι, η δουλειά. Ναι. Πρώτον, άρα δεν πήγε πίσω τίποτα. Δεύτερον, ναι, δεύτερον, ο κύριος Μηταράκης δεν είπε ούτε για διάλογο από μηδενική αυτό βάση. Αυτό λέει ο κύριος Μουτζούρης. Ναι, αφήστε, ο κύριος Μουτζούρης έχει αναλάβει μία υποχρέωση. Τον άκουσα με τα αυτιά μου. Ότι την Παρασκευή θα πρέπει να πάει να πει στον κύριο Μηταράκη, ναι, ή απορρίπτουμε τα πάντα που λέτε. Ναι, ή σου δείχνουμε χώρους. Ναι, ή σου δίνουμε χώρους. Ναι. Έχει αυτό το δίλημα μπροστά. Άρα εκτιμώ ότι ο πολιτικός ελιγμός που έκανε, ναι, ο Νότης ο Μηταράκης είναι έξυπνος. Πολιτικά είναι έξυπνος. Τώρα, εάν κύριε Παυλόπουλε είχε συνονοηθεί με τον Πρωθυπουργό ή το Πρωθυπουργικό Γραφείο ή όχι, δεν το γνωρίζω. Καλό είναι. Θα έπρεπε.
Καλό είναι σε αυτά τα πράγματα να ενημερώνεται το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Ναι. Δεν είμαι της άποψης ότι ένας υπουργός, και εγώ Κωνσοκράτης έχουμε κάνει υπουργοί, θα πρέπει για οποιαδήποτε απόφαση να παίρνουμε τηλέφωνο και να λέμε να το κάνουμε, να μην το κάνουμε. Να πούμε έτσι. Αλλά όλο αυτό αναδεικνύει και ήδη το... έχει ένα θετικό αντίκτυπο, γιατί σας επισημαίνω, εντάξει, ο κύριος Μουτζούρης θα δούμε τι θα πει την Παρασκευή, βγήκε όμως ήδη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, στήριξε την απόφαση και είπε ότι στηρίζει και το σχέδιο. Κύριε Φάμελε. Έτσι κι αλλιώς ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, απλά ως πληροφορίες... Έχει μικρότερο πρόβλημα. Είχε μικρότερο πρόβλημα και είχε πει και από την αρχή ότι στηρίζει και είναι και ο μόνος από τους αυτοδιοικητικούς, γι' αυτό και ακούω ότι διάφοροι δήμαρχοι στα νησιά λένε ότι μην έρθει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου. Όμως. Είμαστε σε μια δύσκολη περίπτωση, σε μια δύσκολη κατάσταση ως χώρα. Και φοβάμαι ότι αυτές οι κινήσεις της κυβέρνησης ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Δηλαδή, υπάρχει μια παλινοδία. Εντάξει, εγώ να το πω φιάσκο δεν θα το πω, αλλά είναι μια παλινοδία, ένα προς πίσω. Με ένα πολύ σοβαρό θέμα. Σήμερα στα νησιά είναι απάνθρωπες συνθήκες και για τους νησιώτες και για τους πρόσφυγες, παύλα μετανάστες. Τις συνθήκες αυτές τις έκανε απάνθρωπες δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία. Η οποία έλεγε ότι δεν θα έρθουν άλλοι. Γιατί ήταν πεντάστερα. Οι οποίοι... Όχι, βέβαια. Τι έκανε απάνθρωποι, δηλαδή. Τις έκανε... εντάξει. Ήταν... Δεν είπα ότι ήταν τέλειες. Δεν είναι εικόνα αυτή στη Μόρια, εγώ... ακόμη και με τις 5.000. Επιτρέψτε να σα πω. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του κ. Ξοχοίδη, ο οποίο πήγε εκεί και είδε τα πράγματα είναι σωστά. Ναι. Δεν είπα ότι είναι τέλεια. Είπα ότι είναι κανονικά, α το πούμε έτσι. Όμως προσέξτε. Είπε ψέματα η Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα έρχονται πρόσφυγες αν έρθει η ίδια, γιατί έλεγε ότι του φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά ανακάλυψε γεωπολιτικά. Κατήργησε στο Υπουργείο, ξανάφτιαξε το Υπουργείο, άλλαξε υπουργού. Δυστυχώς αυτό το. Διεθνές τραγελαφικό ψέμα και τραγικό για τη ζωή, το δίχτυ. Τι περιμένουμε δηλαδή, να πεθάνει κανένα παιδί πάνω στο δίχτυ για να πούμε να μην έρχονται οι πρόσφυγες. Το φράγμα, λέτε. Στο φράγμα αυτό που θα βάλουν. Με τις σημαδούρες τώρα, για όνομα του Θεού. Αστιότητες. Όμως τώρα η ποινική, εμείς είπαμε στη Βουλή ότι όταν είναι ανοιχτή η Βουλή και έχουμε εδώ τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, δεν βάζεις ποινική. Εκείνη τη μέρα μιλάγαμε οι δυο μας με τον κύριο αντιπρόεδρο. Μου λέει είχε γίνει και παλιότερα. Ναι, ξέρετε, είναι άλλο οι ποινική που γίνονται επί μνημονίου. Και με συνθήκες. Ανοιχτή η Βουλή. Επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Καγκλαμάρη. 32 τώρα, τον αριθμό, κύριε Καγκλαμάρη. Μα εσείς λέγατε ότι θα γίνετε καλύτερα από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί γίνεστε χειρότεροι. Αυτό είναι άλλο τώρα που λέτε. Γιατί γίνεστε χειρότεροι τότε. Από το... Αφού λέγατε ότι θα γίνετε. Αν έχουν ξαναέρθει πράξεις. Είχατε πει να το ξανακάνετε. Επιτελικό κράτος και πράσινο άλογα τώρα. Για πείτε μας τώρα. Μπλε άλογα μάλλον. Δεν είναι πράσινο. Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτές οι παλινοδίες πιθανά θα τροφοδοτήσουν με επιπλέον ένταση. Και πιθανά οι νησιώτες θα ακούν, και γι' αυτό φοβάμαι τα διέξοδα, ότι θα γίνουν 2 και 3 κέντρα σε κάθε περιοχή. Δηλαδή θα έχουν και τη Μόρια, θα έχουν και το κλειστό, θα έχουν και τα διάχυτα. Όμως, γιατί δεν αποφασίζει ο κ. Μηταράκης κάτι πολύ απλό, που δεν το κάνει η κυβέρνηση, να στείλει γιατρούς, κοινωνικούς λειτουργούς και υπηρεσία ασύλου να εξετάσουν την ευαλωτότητα, να δώσουν άμκα στα παιδιά, να λυθεί γρήγορα το θέμα. Να πάρουν ή όχι άσυλο οι άνθρωποι και τότε να αρθεί ο γεωγραφικός περιορισμός και να δούμε τι θα γίνει στην Ελλάδα. Τώρα, ένα ακόμη ερώτημα. Αυτό δεν το κάνει η Δημοκρατία όμως. Πού είναι απλό. Μιλάτε τώρα για το άσυλο. Εγώ λέω να κάνετε τη δουλειά όπως πρέπει της πολιτείας. 70.000 αιτήσεις με μέσο όρο. Ελάτε για να προλάβουμε. Εμείς κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Δημοκρατία κυβερνάει. Πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Ένα λεπτό σα πάρτε την ευθύνη τη διακυβέρνηση, κύριε Καγκλαμάνη. Κύριε, ένα λεπτό σα πάρτε την ευθύνη. Συγγνώμη για την διακοπή, κύριε Καγκλαμάνη. Πάντω ξέρω ότι θα το πατάγανε οι πρόσφυγε και δεν σταμάτησαν, κύριε Καγκλαμάνη. Με ή χωρίς κουκούλες οι μάρτυρες στην Νοβάρτης. Κύριε Παυλόπουλε, ακούστε. Εγώ νομικός δεν είμαι. Θα μιλήσω με την εμπειρία μου και το τι έχω ακούσει. Εάν είναι αλήθεια, μέχρι στιγμής δεν έχει διαψευστεί ότι οι δύο κύριοι, κύριος και κυρία, δεν ξέρω τι είναι οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες, επήγαν και κατέθεσαν προσφάτως στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου πρόσωπο με πρόσωπο, όπως μιλάμε εμείς οι δύο αυτή τη στιγμή, τότε δεν βλέπω ποιος λόγος υπάρχει να μην επαναληφθεί αυτό στην Προανακριτική Επιτροπή. Προσέξτε, η Επιτροπή δεν είναι εξεταστική, όπου τότε θα είχαν απόλυτα δίκιο οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Είναι προανακριτική, που σημαίνει ότι τα 30 μέλη της, από όλα τα κόμματα, έχουν δυνατότητα εισαγγελέως. Είναι δηλαδή σαν να είσαι σε επαγγελματία εισαγγελέα. Άρα γιατί στον κύριο Ζαχαρή πήγαν χωρίς κουκούλα? Και στην Βουλή δεν, ναι. Δεν είναι παράτυπο ούτε παράνομο να γίνει αυτό. Κύριε Φάμελε. Μένω μου κάνει εντύπωση που το ακούω αυτό από τον κύριο Καγκλαμάνη. Γιατί? Σε επίπεδο προσωπικής πολιτικής λειτουργίας. Το νόμο για τους προστατευόμενους μάρτυρες δεν τον έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Τον έκανε μια προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν τον ψηφίσατε ή όχι, γιατί εγώ δεν ήμουν στη Βουλή τότε, κύριε Καγκλαμάνη. Εντάξει, ούτε ψηφίσατε. Εγώ ήμουν αυτοδιοικητικός. Α, ωραία. Πάντως αυτή τη στιγμή λοιπόν το κόμμα που συμμετείχε πιθανά στο νόμο αυτόν, τώρα θέλει να τον αναιρέσει για να άρει την προστασία από κάποιο μάρτυρα, για να τον χρησιμοποιήσει για ποιο σκοπό.
Για ποιο λόγο δηλαδή κάποιο θέλει να αποκαλύψει του μάρτυρε. Για να καταδείξει, λέει, τη σκευωρία. Για να καταδείξει. Προσέξτε, οι προστατευόμενοι μάρτυρε δεν τοποθετήθηκαν για τον κύριο Παγγελόπουλο. Οι προστατευόμενοι μάρτυρε τοποθετήθηκαν για τα βαλιτσάκια, για τι μίζε, για το πάρτι που γινότανε. Διότι σε όλη την Ευρώπη γινότανε πάρτι, στην Ελλάδα σκευωρία. Εγώ λέω το εξή. Κύριε Καγκλαμάνη, μετά του προστατευόμενου μάρτυρε θα καλέσετε και το FBI για να δείτε αν είναι πράγματι ή όχι σκάνδαλο είναι ο βάρτη. Νομίζω όμω ότι, όπω καταλαβαίνετε. Εγώ καταρχήν, κύριε Καγκλαμάνη, θέλω η χώρα μου να σέβεται το δικαιακό σύστημα το παγκόσμιο, τους, να είναι κράτος δικαίου και να μην τρομοκρατεί προστατευόμενους μάρτυρες. Αν υπάρχουν μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, της Προανακριτικής, που διετέλεσαν σύμβουλοι των υπουργών για το σκάνδαλο Νοβάρτης και συναντιόνταν με τον κύριο Φρουζή, όχι, είναι δική σας ευθύνη που τους κρατάτε στην Προανακριτική. Όχι δική μας. Ναι, αλλά είναι δική σας ευθύνη, κύριε Καγκλαμάνη. Θέλετε λοιπόν σε αυτούς που ήταν νομικοί σύμβουλοι και συναντιόνταν με τον Νοβάρτης να εξετάσουν τους μάρτυρες. Προσέξτε, ποιοι θα δούνε προσωπικά τους μάρτυρες, αυτοί που είχαν μπλοκεί στην υπόθεση, διότι είναι στην Προανακριτική με δικιά σας ευθύνη. Προσέξτε τις παραβιάσεις δικαίου που κάνετε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Να πούμε ότι πριν από λίγο είχαμε ένα tweet και μια δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Τούρκου, του Μεχμέτ Τσαβούσογλου, ο οποίος χαρακτηρίζει και λέει «Η μειονότητα της Δυτικής Θράκης είναι τουρκική και θα παραμείνει τουρκική», απαντώντας σε δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Προκόπου Παυλόπουλου, και μάλιστα αναφέρει ότι ο Πρόεδρος μιας χώρας που λέγεται ότι είναι το λίκνο της Δημοκρατίας αποκάλεσε ξανά την μουσουλμανική τουρκική μειονότητα ως ελληνική μουσουλμανική μειονότητα παρά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ό,τι και αν λέτε, η τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης είναι τουρκική εδώ και αιώνες και η τουρκική θα παραμείνει. Το tweet του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε κοντά μας. Ζητάμε συγγνώμη γιατί είναι δύσκολη ημέρα και θα έχουμε περιορισμένο χρόνο τον κύριο Φώτη Κουρμούση, τον γραμματέα διαχείρισης ιδιωτικού χρέους για τα κόκκινα δάνεια. Είναι ένας από τους καθηγητές αρμοδίους. Καλημέρα, κύριε Κουρμούση. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά η ιστορία της απεργίας και, και το χάος που έχει προκληθεί μας έχει φάει τον χρόνο. Ένα πρακτικό ερώτημα. Είστε έτοιμοι με τον πτωχευτικό νόμο το καινούργιο? Ξέρετε ποιους και αν σε ποιους και αν θα δώσετε προστασία στην πρώτη κατοικία? Αυτό έχει ξεκαθαριστεί, ότι δεν θα υπάρχει κάποια προστασία της πρώτης κατοικίας. Καθιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε. Θα περιέχει μόνο τη δυνατότητα να ρυθμίσεις τα χρέη. Ναι. Αν ρυθμίσεις τα χρέη σου και πληρώνεις τα χρέη σου, τότε αυτομάτως θα προστατεύεται ολόκληρη η περιουσία σου. Mm-hmm. Αν δεν πληρώσεις τα χρέη σου ή δεν τα ρυθμίσεις, τότε θα οδηγήσεις την πτώχευση και θα χάνεις την περιουσία λέω σου. Λέω ότι είναι ακόμη και για τους αποδεδειγμένα κατεστραμμένους που δεν μπορούν να ρυθμίσουν, δεν θα προβλέπεται καμία προστασία. Σωστό, δεν προβλέπεται καμία προστασία. Θα χάνουν την περιουσία τους. Ωστόσο, η οδηγία λέει ρητά ότι αφού χάσουν την περιουσία τους, θα διαγράφονται όλα τα χρέη. Mm-hmm. Διότι αυτό που βλέπαμε σήμερα είναι ότι έχανες την περιουσία σου και σε κυνηγούσαν και για τα υπόλοιπα χρέη. Ναι. Οπότε τουλάχιστον θα μπαίνει μια τελεία στο πότε σε κυνηγάνε. Αυτό περιλαμβάνει και τον εγγυητή. Ο εγγυητής θα πρέπει να κάνει ξεχωριστή διαδικασία. Δηλαδή, αν πτωχεύσει ο φιλέτης. Θα πρέπει να πτωχεύσει και ο εγγυητής. Θα πρέπει να πτωχεύσει και ο εγγυητής, αν δεν μπορεί να πληρώσει τα χρέη του ο φιλέτη. Αλλιώς θα κυνηγάνε τον εγγυητή και όλους τους εγγυητές. Αυτό είναι καινούργιο. Με τον αριθμό των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα, είναι σαν να λέμε ότι οι μισοί σχεδόν, τώρα εντάξει, καταλαβαίνετε πώς το λέω, θα είναι πτωχευμένοι και χωρίς περιουσία. Θα είναι ένα πολύ μεγάλος αριθμός, εφόσον δεν. Δηλαδή, δεν θα είμαστε δεν μπορούν μια πτωχευμένη να πληρώσουν, χώρα, τότε θα οδηγούνται στην πτώχευση. Δεν θα είμαστε μια πτωχευμένη χώρα, αλλά θα έχουμε πτωχευμένους ανθρώπους και νοικοκυριά και οικογένειες. Σωστό. Έχετε εκτίμηση για τον αριθμό? Και αν σας ακούγεται καλό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, διότι οι πιο πολλές εκτιμήσεις γίνονται, ξέρετε, κατ' εκτίμηση. Ναι. Εγώ είμαι και επιστήμονας από το Πολυτεχνείο προέρχομαι, ναι. Οπότε όταν κάνω μια εκτίμηση δεν βασίζεται σε δεδομένα. Οπότε δεν μπορώ να πω έτσι κάτι μιλάμε, κύριε Κουρμούση, που δεν βασίζεται σε δεδομένα. Για πόσους πληστηριασμούς μιλάμε? Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Φαντάζομαι θα είναι πάντως χιλιάδες, δεν θα είναι ένα και δύο. Θα το χαρακτηρίζετε ως εξόντωση αυτό το πλαίσιο
με τα δεδομένα αυτά που συζητάμε μαζί τώρα, έτσι όπως το αναλύουμε. Τι να σου πω, νομίζω με έχετε καλύψει τώρα πώς θα το χαρακτηρίσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρμούση. Κύριε Κουρμούση, συγγνώμη για τον περιορισμένο χρόνο που είχαμε. Είχαμε την εξέλιξη αυτή με τα τρένα, με οπότε μας πήγε πίσω. Προσκαλούμε να σας έχουμε κοντά μας τις επόμενες ημέρες, να έχουμε το χρόνο να το αναλύσουμε όλο αυτό, γιατί είναι μπροστά μας και θα έχει και πολύ μεγάλη ένταση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλημέρα. Βγήκε είδηση από τον Κουρμούση. Πράγματι, γιατί για τους εγγυητές. Πρέπει να πτωχεύσει και ο εγγυητής. Όχι μόνο ο δανειολήπτης, αλλά και ο εγγυητής, για να σβηστεί το χρέος. Αλλιώς το υπόλοιπο θα κυνηγάει τον εγγυητή. Ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς εδώ, στις 7. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Φύγαμε.